Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με τους κουμπροχόπινο καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες που κάνουν το δόθεο βάμε και σήμερα για δύο ώρες. Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Κούστησε τα ρο στο μικρόφωνο, έφυγε το μπουτσουνάρα μου. Έχω και το λαμπρό αυτό τέκνο. Γεια σου, Σωτήρια Σκαλάτσι, τα κάμεις μωρέ! Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Ημέρα πέφτει σήμερα. Κανονικά πέφτει, δεν είναι. Σήμερα πέφτει, φίλε. Φεύγει και ο Νοέμβρης, θέλω να σας πω. Φεύγει και ο Νοέμβρης, σιγά σιγά, με αργά, με χαλαρά και χαρακτηριστικά βηματάκια. Και βέβαια βλέπουμε τι γίνεται όταν η φύση εκδικείται. Μπαζώνεις, χτίζεις, γυρίζεις την πλάτη, βγάζεις τη γλώσσα στη φύση, έρχεται και σου τα πρέκια. Έρχεται η φύση. Έτος 2017 πνίγονται άνθρωποι, λες και είμαστε στο Μεσαίωνα, λες και βλέπω τους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό να πούμε, λες και είναι σε κανένα Νεπάλ και ο κόσμος μένει μέσα σε ξύλινες παράγκες με ελενίτα από πάνω, πνίγονται 15 άνθρωποι σαν να είμαστε στο Μεσαίωνα, ξαναλέω. Δηλαδή, ρίχνει μια δυνατή βροχή και τι γίνεται, πνίγεται ο κόσμος. Αν το, δηλαδή, το λες και δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και βέβαια, τριήμερο εθνικό πένθος, ο Τσίπρας, οκ. Okay. Και τι έγινε, κλάινε μάινε. Πάνε οι άνθρωποι, πάνε. Φοβερό να πνίγεσαι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στην αυλή του σπιτιού σου. Δεν συζητάμε για το ότι διαλύθηκαν περιουσίες πολλών ετών, δουλειές ανθρώπων που με πολύ αίμα, από το πιο απλό που βλέπει το αυτοκινητάκι τον αποδογυρισμένο και μπορεί να το χρωστάει ακόμα, ή που δούλεψε μια ζωή για να πάρει ένα αυτοκίνητο, να πηγαίνει στη δουλειά του, να πηγαίνει όπου θέλει να πάει με την οικογένειά του και να το βλέπει να το πηγαίνει το ρέμα, να γίνεται ο γόνδολα το αυτοκίνητο και Βενετία η γειτονιά. Και βέβαια τώρα λέει, ναι, βέβαια θα αναζητηθούν ευθύνες, λέει, τι έκαναν οι αρμόδιοι και γιατί και σούξου μούξου και τα λοιπά. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σωτηρία, ούτε καν για την Μπέλου. Καμία ελπίδα για σωτηρία, καμία. Μπάζωσαν, έχτισαν, έκλεισαν τα ριάκια, έκλεισαν τα ποτάμια, τα χτίσαν από πάνω, φτιάξαν αυθαίρετα, κάψαν τα δάση γιατί το δάσος από μόνο του είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για να εμποδίσει την ροή των υδάτων με τέτοιο ορμητικό τρόπο. Όταν γίνεται ποτάμι, γίνεται χύμαρος, είδατε με τι ταχύτητα τρέχαν τα νερά στα διάφορα βιντεάκια. Πού να πας εκεί να κάνεις τι? Όταν λοιπόν γαμπίμπι τη φύση, η φύση γυρίζει και σε εκδικείται. Και για να μην λέμε μόνο για τα κάτω, για αυτά που έγιναν εκεί, εδώ στην πόλη μας θυμάμαι ότι εκεί που είναι τώρα η στροφή που ανεβαίνεις για Τριανδρία μετά από το γήπεδο, κατεβαίνοντας την κατηφόρα από την Τούμπα, εκεί που παλιά ήταν το Μπουζουξίδικο Λιόλιος και που ήταν η μπουτίκ του ΠΑΟΚ παλιά, που ήταν ένα pet shop, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, κατεβαίνουμε από την Τούμπα, φεύγουμε από την Αγία Βαρβάρα, είμαστε στη Λαμπράτη, κατεβαίνουμε τα βενζινάδικα. Μπράβο, το Ντίβα, ηλεκτρονικά, τι είχε μετά. Κατεβαίνουμε από τα βενζινάδικα, από το Μασούτι, κάτω. Εκεί που φτάνουμε λοιπόν στο δρόμο που αριστερά πηγαίνει για το ημικύκλιο, παρκάρουμε όταν πάμε στο γήπεδο, δεξιά φεύγουμε για την Τριανδρία, εκεί υπήρχε ποτάμι. Όπως υπάρχει περνώντας τα γυράδικα, ρέμα μεγάλο, περνώντας τα γυράδικα τον Πατερίτσα, έτσι, τα οπτικά, εκεί που έχει τη γέφυρα, φίλε, πριν το Αφροδίτη το σούπερ μάρκετ. Εκεί κάτω υπάρχει ποτάμι κανονικά. Έτσι ένα τέτοιο υπήρχε και εκεί. Και όταν λοιπόν φεύγαν τα νερά από την Τούμπα, γιατί Τούμπα είναι λόφος. Όταν φεύγαν τα νερά από πάνω, από την Αγία Βαρβάρα κάτω και γινόταν χύμαρος, τα νερά έπεφταν εκεί σε εκείνο το ποτάμι. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι μπαζώθηκε αυτό το μέρος και έγινε δρόμος. Δεν υπήρχε άλλο δρόμος. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάμε από γύρω. Από εκεί είναι τα AutoCare, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, να πάμε από γύρω για να πάμε στην Τριανδρία. Έπρεπε να μπαζωθεί το ρεύμα και τώρα, αν παρατηρήσετε, όσοι είστε τουμπιώτες, εγώ είμαι τουμπιώτης, γι' αυτό το λέω, γιατί εκεί μεγάλωσα. Μόλις ρίξει μια βροχή, το τι κατεβαίνει από εκεί, δεν ανεβαίνεις μηχανάκι με ποδήλατο, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω ένα παράδειγμα εδώ, ας πούμε. Μπάζωσαν, έχτισαν, λύσαξαν να χτίσουν, έκαψαν. Μάλλον ας βάλω πρώτο πληθυντικό, οι άνθρωποι, εμείς θέμε.
Εμείς θέμε, κάψαμε τα δάση, μπαζώσαμε τα ρέματα, πήγαμε ενάντια στη φύση και τώρα φαντάσου. Δηλαδή, να σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε, έλα για αναγνώριση το Θεάσιο, λέει, έλα, έλα, λέει στο νοσοκομείο, να αναγνωρίσει ένα ο πατέρα σου, η μάνα σου, ο αδερφός σου, αν είναι το παιδί σου αυτό που πνίγηκε. Αυτό που τα νερά στρίμωξαν, γιατί κάποιοι πέθαναν από πνιγμό, κάποιοι πέθαναν επειδή τους κόλλησαν σε τείχους ή σε κάγκελα και πέθαναν από την πίεση. Λέει. 15 άνθρωποι, είμαστε σοβαροί, 2017. Κυρία Δούρου, εσείς που βρήκατε τα λεφτά για να φτιάξετε το γήπεδο στην ΑΕΚ, τα εκατομμύρια, μήπως έπρεπε σαν περιφέρεια εκεί να δείτε, ξέρω εγώ, δεν την ξέρω καν τη γυναίκα μα τη δω στον δρόμο, αλλά είδα την πρεμούρα για να δώσουν λεφτά στις ομάδες εκεί να φτιάξουν γήπεδο, αυτό είναι. Δεν ανοίγατε κανένα ρέμα, δεν κάνατε κανένα έργο να μην πνίγει το Κοσμάκης μέρα μεσημέρι μέσα στο σπίτι του. Και ξαναλέω, μιλάμε μόνο για τις ανθρώπινες απώλειες, γιατί αυτές είναι το παν. Γιατί αν κοιτάξεις λίγο παρακάτω, καταστράφηκαν άνθρωποι. Είδα έναν που έκλαιγε 40 χρόνια, λέει, προσπαθούσε να φτιάξει αυτή τη μάντρα και τώρα είναι, λέει, παλιοσίδερα, δεν υπάρχει τίποτα. 40 χρόνια κόπη. Ή το απλό πράγμα, το αυτοκινητάκι σου που ο περισσότερος κόσμος, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, είναι απλός και λαϊκός. Για να βγάλει το αυτοκινητάκι, για να το πάρει το αυτοκίνητο αυτό και να το έχει να πηγαίνει στη δουλειά του, γιατί το αυτοκίνητο εδώ και πολύ καιρό έχει πάψει να είναι μέσο επίδειξης, να πούμε, ή μεγαλομανίας. Δεν μιλάμε ότι, προσέξτε, δεν πήρε κανένα Jeep Cayenne το ρέμα. Σε φτωχαδάκια είναι η δυστυχία. Άρα τι γίνεται, τίποτα, τώρα βρήκαν δουλειά τα δελτία, οι αιτίες της τραγωδίας στη Δυτική Αττική. Ναι, έχουμε και τον drone πλέον, για να δείχνουμε την η τεχνολογία δηλαδή. Παλιά έπρεπε να πάρει ο Κακομοίρης ο κάμεραμάν και να πάει μέσα. Τώρα βλέπετε ότι φαίνεται η τραγωδία από ψηλά. Βρήκαμε τρόπο μέσα από την τεχνολογία να μην χρειάζεται να κινδυνέψει κανένας από τους ανθρώπους. Ηρωικοί πυροσβέστες, ηρωικοί γιατροί, μου στέλναν μηνύματα χθες στο Facebook, άνθρωποι που μας ακούνε στην Αθήνα και είναι ακροατές. Ξεπεράσαμε τον εαυτό μας. Είμαστε άϊπνοι πόσες ώρες. Πες κοστίκε για μας. Ακούμε μόνο Μπινελί και ότι παίζουμε τάβλη, λέω, τη χρονιά. Μου έγραψε ο Χρήστος που είναι πυροσβέστης. Πες, λέει, γιατί διακινδυνεύσαμε τη ζωή μας. Έχουμε να δούμε τα παιδιά μας, λέει, δύο μέρες. Παλεύουμε να βγάλουμε ανθρώπους μέσα από συντρίμια, μέσα από υπόγεια που είναι σκαρφαλωμένοι πάνω σε κάτι ντουλάπια, στις σκεπές από τα σπίτια τους. Τέτοια πράγματα. 2017 το λέω. Αν μιλούσαμε για 1950, θα έλεγα εντάξει, ρε παιδί μου, okay. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα κράτος χάρβαλο, χάρβαλο τελείως, δεν θέλω να πω άλλη λέξη που τελειώνει σε λό, χάρβαλο τελείως. Και δεν είναι μόνο αυτή η ευθύνη των τωρινών και των προηγούμενων, γιατί δεν τα κάναν όλα αυτοί, τα κάναν και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι και απλά τώρα είναι μια ωραία λυσίδα που συνεχίζεται. Κάψτε τα δάση, κάψτε τα. Πήγε κανένας φυλακή για εμπρισμό, έμενε κανένας μέσα, τον έδειξαν τα κανάλια να πηγαίνει για εμπρισμό. Ή επειδή μπάζωσε τα ρέματα. Άκουγα χθες μια ιστορία στις ειδήσεις. Ένας λέει, επειδή πήγαιναν τα νερά, λέει, περνούσαν μπροστά το σπίτι του, τον μπάζωσε και τα έριξε δίπλα. Λες και λέει, δεν μ' αρέσει το χρώμα στην αυλή μου, ας πούμε, που είναι μπες, θα το βάψω κεραμιδί. Τι λες, ρε γίγαντα, σοβαρά μιλάς? Και να ακούς πάνε, λέει, να αναγνωρίσουν, λέει, αν είναι οι συγγενείς σου ή όχι. Δηλαδή, αγνοείς τον πατέρα σου, τη μάνα σου, το παιδί σου, τον οποιοδήποτε, δεν σηκώνει το τηλέφωνο, αρχίζει μετά και αν ξέρεις ότι είναι σε εκείνη την περιοχή. Έτσι, και κάποια στιγμή χτυπάει ένα τηλέφωνο, γεια σας, βρήκαμε αυτό το νούμερο επάνω στο, αν υπάρχει, αν έχει απομείνει κάτι από συσκευή. Και σου λένε, έλα να κάνεις αναγνώριση και σου σηκούν να σε εντώνει να δεις τον άνθρωπό σου. Πώς πνίγηκε μέσα στην Αθήνα, στο 2017. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι βασικά. Δηλαδή, ό,τι τι θέλετε να πούμε. Να πούμε κάτι αθλητικό μετά. Θα πούμε. Και θα ασχοληθούμε με ό,τι θέλετε και ό,τι γουστάρετε. Αλλά νομίζω ότι με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Άναυδη παρακολουθούμε. Άναυδη. Μου λέει, κούρ, μπαμπά δεν έχει θάλασσα εκεί να πάνε, λέει, τα ποτάμια. Και πήγαν μες στα σπίτια. Δεν σου πω. Ότι πήγαν και μπάζουν οι άνθρωποι. Κάποιοι επιτίδιοι, γιατί πάντα υπάρχει κάποιο που κονομάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπαζώνεις έτσι. Δεν είσαι, επειδή έχεις ωραία γυναίκα, λες, ρε εσύ, θέλω να έχω και ένα μπάζο δίπλα. Δεν μπαζώνω τα ρέματα, να πούμε, να είμαι ωραίος. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιος κονομάει, κάποιος κερδοσκοπεί, κάποιος πνίγεται και πενθεί. Πιο ξεκάθαρα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε επίσης μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο.
από τις σκοτωνοστιμιές Άγγελος στην Ανδρέα Παπανδρέου. 125 στη Νεάπολη. 6-11-424. Ακροπολίου που συνεργάζεται με το φίλο μας τον Μιχάλη στον Εύωσμο. Υπέροχες σκοτωνοστιμιές με ειδικότητα εκεί. Ο Άγγελος αλλά και Ακροπολίου. Ξαναλέω, Ανδρέα Παπανδρέου 125 στη Νεάπολη. 6-11-424. Θα είναι και χορηγός πρώτης ώρας στα παιδιά σε λίγες μέρες από 1η Δεκεμβρίου. Αλλά μέχρι τότε και μπράβο τους και το εκτιμούμε αυτό. Θα δίνουμε κάθε εβδομάδα ανακούφιση σε κάποιον που έχει ανάγκη και είναι λίγο στριμωγμένος και θα γεμίσει το τραπέζι του με τα κρέατα ενός μήνα. Εκλεκτά όλα εντωμεταξύ, πρώτης ποιότητας, αυτό δεν ούτε καν μπαίνει στη συζήτησή μας. Θερμή παράκληση, γιατί είχαμε διάφορα τέτοια κρούσματα. Να πηγαίνει με πανάκριβο τζι που κάνει 100.000 να πάρει τα κρέατα από τον Εύωσμο άνθρωπος που έστειλε μήνυμα. Okay. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος κερδίζει, αυτός θα μου πείτε. Στέλνεις μήνυμα, οι κληρώσεις γίνονται πεντακάθαρες. Ποιος πληρώνεται αυτός. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι πίσω από ένα νούμερο ή από ένα όνομα ή από ένα ονοματεπώνυμο. Αλλά να πηγαίνεις φίλε με τον τζιπ και να τα στερείς τα κρεατάκια από κάποιον ο οποίος είναι ταλέπορος και έχει τη δυνατότητα να στείλει και μόλις ένα μήνυμα μόνο γιατί είναι φτωχαδάκι και δεν μπορεί ρε παιδί παραπάνω και τα ωραίγεται και πραγματικά θα ήθελε να δώσει χαρά στα παιδιά του που μπορεί να έχουν πεθάνει ας πούμε στο μακαρόνι συνέχεια και στο ρύζι κάθε μέρα. Μην, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Εσύ που ακούς, ξέρεις ποιος είσαι. Για σένα λέω. Δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος κληρώνει. Το έχω πει πολλές φορές. Κάποιον τα ονόματα τα ξέρω. Ξέρω ότι δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι άνθρωποι, είναι παιδιά, μπορεί να είναι άνεργα και παρόλα αυτά φροντίζουν να είναι εκεί για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Αλλά πηγαίνεις τώρα με την τσιπάρα, φίλε, που είναι. Δηλαδή, πώς μπήκες εκείνους στους δρόμους με τον τζιπ. Για να πάρεις σακούλα με τα κρέατα, οκ. Okay. Την κέρδισες, δεν μπορώ να σου πει τίποτα. Και ο Μιχάλης αυτό σου είπε. Ότι εντάξει, αδερφέ, εφόσον το κέρδισες, ναι, αλλά ξέρεις, αυτό το κάνουμε να δώσουμε λίγο ανακούφιση σε κάποιον ο οποίος δεν έχει και αυτό. Όχι, λέει, αφού κέρδισες. Εντάξει, κέρδισες, αδερφέ. Νόμιζες δεν θα πω. Νόμιζες δεν θα το πω. Μην ξαναπας. Μην ξαναπας. Και είπα και στο Μιχάλη, δεν θέλω να μου πεις καν το όνομα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί θα βγω και θα πω και το ονοματεπώνυμο στον αέρα και δεν θέλω. Αυτά με τη φούρια μπήκα σήμερα στο τέταρτο, σας άρπαξα το λαιμό γιατί ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Αυτά τα δύο. Το τρίτο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό που έγινε με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, με τους δύο οπαδούς της ομάδας που τους ζήτησαν να δώσουν τα εισιτήρια πίσω και για να μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυβόμαστε, τον Μπανάκα και τον Τικ Μπασάνη. Είπα και εχθές, το λέω και σήμερα επειδή με ρωτούσαν τι άποψη έχω. Εφόσον θέλετε την άποψή μου, έτσι κι αλλιώς θα την έλεγα, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι σε αυτά τα θέματα. Μύθος ο Πρέλεβιτς, μύθος. Δεν αγγίζουμε τίποτα από το μύθο παίκτη Μπάνε Πρέλεβιτς. Έμβλημα, εμβληματικός, σύμβολο. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε πιάσει να πει για τον Πρέλεβιτς Αμπέχτη που έκανε 200 ενέσεις για να παίξει με παπούτσι με μεγαλύτερο νούμερο, για τον Μπέχτη που πότισε με το κλάμα του το παρκέ της Νάντ, είναι, θεωρώ ότι είναι λάθος να πιάσουμε και να αξίσουμε μόνοι μας να αποδομήσουμε, να γκρεμίσουμε το ίνδαλμα. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο αλλά, μεγάλο λάθος αυτό που έγινε με τους δυο οπαδούς. Που πληροφορίες μου λένε, γιατί έχουμε και φίλους και γνωστούς και ακροατές και ζουμουσάκια και παντού έχουμε, ότι δεν έβρισαν σε καμία περίπτωση τον Παπαθεοδόρου, απλά του είπανε πάρε ένα time out. Εντάξει. Δηλαδή, οι προπονητές του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, τι θα έπρεπε να κάνουν. Ο Ιβάν που είναι ευεργέτης και του κλωτσούσαν την πόρτα από το αυτοκίνητο κάποιοι και του λέγανε μικραίνει στον ΠΑΟΚ και φύγει από τον ΠΑΟΚ μας. Τι έπρεπε. Ήμουν μπροστά, έτσι. Δεν είναι κάτι που μου είπαν. Είδα να κλωτσάνε την πόρτα από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Και αν όποιος έβριζε στην Τούμπα τον παίκτη, τον προπονητή, αποφασίσαν να του πάνε το εισιτήριο, τι θα γινόταν αυτά τα χρόνια. Είναι λάθος πρακτική. Δεν συνάδει καθόλου με τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω ότι είναι ωραίο να αποδοκιμάζεις. Ούτε επιβραβεύουμε και ούτε ας το πούμε. Επικροτούμε κάποιον ο οποίος αποδοκιμάζει τον προπονητή ή μπορεί στο Facebook να γράψει ένα σχόλιο. Αλλά πάμε σε άλλα καθεστώτα. Απαγορεύεται να πεις την άποψη ή να κράξεις.
και του στερεί στο διαρκείας. Οι δύο δε συγκεκριμένοι, για τον Πανάκα, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω καν. Αν βρεθούμε έξω, μπορεί να μην με γνωρίσει και μπορεί να μην τον γνωρίσω. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν είναι ο Πανάκας και ο Τιγκμπασάνης, δεν είναι τα άτομα. Είναι η πράξη η οποία ξένησε πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Από έναν άνθρωπο που τον λάτρευε, τον λατρεύει και τον ευγνωμονεί για αυτά που έκανε. Και σαν παίκτης και την προσπάθεια που έκανε να καθαρίσει από τα χρέη την ομάδα και να κάνει νοικοκυριό. Αυτά δεν τα πειράζουμε. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή δεν είναι η απόφαση του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ότι είναι του Ζουρνατζίδη, ότι είναι του Παπαθεοδόρου, δεν ξέρω ποιανού είναι. Ναι, αλλά μπροστά ποιος είναι, φίλε. Ο κόσμος δεν πιστεύει στον Ζουρνατζίδη, πιστεύει στον Πρέλεβιτς. Αυτός είναι η κορυφή, αυτός είναι η κεφαλή, αυτόν εμπιστεύεται, αυτόν γνωρίζει. Ο Παπαθεοδόρου σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Ή ο Ζουρνατζίδης. Μπάνε Πρέλεβιτς. Και χθες η ανακοίνωση ήταν επίσης λάθος πάνω στο λάθος. Άστο. Δηλαδή, χειρότερα έγιναν τα πράγματα. Χειρότερα. Σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε για όλα αυτά που έχεις δώσει στο άθλημα και στο σύλλογο. Εδώ όμως λάθος, φίλε. Αγαπημένε Μπάνε, λάθος. Οποιοδήποτε αστερίσκος, ναι αλλά αυτό, τέλος, τίποτα. Τελείωσε. Ο οπαδός, αυτός που δίνει την ψυχή του, αυτός, εγώ δεν το πάω στο οικονομικό, ότι μπορεί να έχει ακριβό διαρκείας ή να είναι των χιλίων ή να είναι των 15, δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον έχει, κοιμάται και ξυπνάει με τον ΠΑΟΚ στη ζωή του μέσα, δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια τέτοια πράξη. Σου στερούμε το διαρκείας γιατί, επειδή αποδοκίμαζες. Τι λέτε ρε παιδιά. Είναι λάθος αυτή η λογική τελείως. 100%. Λάθος. Τώρα, επειδή το ουδέν κακόν αμοιγές καλού υπάρχει παντού στη ζωή μας, μπορεί μέσα από όλη αυτή την αναμπουμπούλα να βάλαμε πάνω τα κλάμερ, να πούμε, με το ρεύμα και να δώσαμε ένα ισχυρό ηλεκτροσόκ στο μπάσκετ, το οποίο μπάσκετ ήταν σε μια ύπνος, ήταν σε μια κατάσταση νιρβάνα. Χάναμε, κερδίζαμε, κερδίζαμε, χάναμε. Τέταρτος, έκτος, πέμπτος, όγδος, δηλαδή δεν συνέβαινε κάτι. Μακάρι, γιατί δεν αμφισβητεί κανένας την αγάπη και του κόσμου εννοείται και των ανθρώπων που βρέθηκαν τώρα σε μια κατάσταση τέτοια, των δύο οπαδών και του Πρέλεβιτς φυσικά. Είπαμε, δεν μπαίνουν καν αυτά στη ζυγαριά, αλλά δεν γίνεται να μην το κριτικάρουμε και να μην το επικρίνουμε αυτό που έγινε. Ήταν λάθος πρακτική, λάθος σκεπτικό. Δεν συνάδει καθόλου με τον ΠΑΟΚ, δεν συνάδει καθόλου με την οτροπία, με το σκεπτικό, με το DNA, με την ιδιοσυγκρασία, με την ιστορία της ομάδας. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αν το έκανε κανένας από Πειραιά, θα τον βγάζαμε αφίσα μεριά από κάτω. Δεν είναι. Είναι αυτό, θυμίζει άλλα καθεστώτα. Φαντάσου να το έκανε κανένα Ιβάν αυτό. Τι θα γράφανε. Φαντάσου. Για Ρωσίες, για Σοβιέτ, για τέτοια. Για Σιβηρίες και διάφορα άλλα. Λάθος μεγάλο λοιπόν. Λάθος μεγάλο. Όχι όμως να πάμε και να διαλυθούμε από αυτό. Με στεναχωρεί επίσης πάλι που ένα ακόμα θέμα το βγάλαμε γιγαντοαφίσα. Ένα ακόμα θέμα δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε στους κόλπους της οικογένειας. Το έχω πει πολλές φορές, όταν με το παιδί σου έχεις κάποιο πρόβλημα, με τη μάνα σου, με τον αδερφό σου, με τη γυναίκα σου, δεν βγαίνεις στο μπαλκόνι να κάνεις ανακοίνωση με τον τηλεβόα. Ακούσατε, ακούσατε. Τι κάνεις, το λύνεις εντός των κόλπων της οικογένειας για να μην γίνουμε για μια ακόμα φορά βούκινο. Διότι αυτό έγινε, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό με στεναχωρεί, σας το λέω αλήθεια. Δεν μιλάω για συγκάλυψη. Όχι, δεν μιλάω για έλλειψη κριτικής, όχι. Αλλά πώς καταφέραμε, και αυτό όπως βλέπετε δεν διαλέγει άθλημα, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε οπουδήποτε αλλού, το βγάλαμε γιγαντοαφίσα, το βγάλαμε ανακοίνωση. Ακούσατε, ακούσατε. Τσακωθήκαμε, κάναμε αυτό, είπαν οι οπαδοί αυτό, τους έκαναν αυτό, η ΚΑΕ εκείνο, αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι σε μια άλλη ομάδα, σε άλλες ομάδες θα το είχαν σβήσει με τρόπο χαρακτηριστικό. Δείτε τι έγινε με την περίπτωση Βράνιας. Πλακωθήκανε με το Χιμένεθ στην προπόνηση.
πήγε να δημιουργηθεί ένα θεματάκι, άναψε μια φλόγα, τσουπ, πήγανε με τις κουβάδες, φαπ, κατευθείαν. Ζήτησε συγγνώμη, αντρίκια εξήγηση, ρε, την άλλη μέρα. Αντρίκια, πλακωθήκανε στα μπινελίκια, μόνο που δεν βιαστήκαν στα χέρια ο Βράνιες, που είναι τρελός τελείως, με το Χιμένεθ, μόνο που δεν παίξαν μπουνιές. Μανάδες μέσα να φορέσει γενικά πρόσωπα, διάφορα τέτοια γίνανε, αλλά αντρίκια, ρε. Χραπ, σβήσιμο κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, μεν κάποιος το έβγαλε, που ήθελε το. Γιατί ποτέ αυτά δεν τα βγάζει κάποιος όταν θέλει το καλό μιας ομάδας. Αλλά το σβήσανε εν τη γενέση του. Πριν προλάβει να κατακάψει όλο το τοπίο, έκαψε ένα μικρό θαμνάκι, πήγαμε με τις κουβάδες, φραπ, τέλος. Βράνιες και Χιμένεθ, όλα καλά. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ένα παράδειγμα που τέτοια στο Βάζελο σκοτωθήκανε παίκτες πριν από λίγες μέρες. Στον Ολυμπιακό τα ίδια. Εμάς πώς γίνεται αυτό το πράγμα και κάθε φορά παίρνει μια τέτοια έκταση. Και γίνεται, θα πεις, φταίτε και εσείς δημοσιογράφοι, παραγωγή. Εμείς όταν έχει φτάσει και συζητάει όλη η πόλη γι' αυτό, να κάνω εγώ τι, την κουκουβάγια. Τι να κάνω. Αν αυτό το πράγμα πάρει αυτή την έκταση, είμαι ύποπτος αν δεν βγω να πω μπάνε έκανες λάθος. Ή στους οπαδούς, κάνατε λάθος ή οτιδήποτε. Ο ρόλος αυτό είναι, γι' αυτό μας πληρώνουν, για να μας πείσουν από το μικρόφωνο και να λέμε την άποψή μας. Πότε θα κάνουμε χιούμορ και χαβαλέ, πότε θα μπούμε σαν σήμερα όλο το μισάωρο με μπινελίκι, γιατί έτσι πρέπει. Πότε θα έχουμε στεναχώρια επειδή έχασε η ομάδα. Πότε θα τραγουδάμε και θα κάνουμε μόνο χαβαλέ, είναι ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά με στεναχωρεί αυτό που για μια ακόμα φορά σηκώθηκε κύμα τεράστιο. Δεν γίνεται σε αυτό το σύλλογο κάτι να μείνει στους κόλπους της ομάδας. Δεν γίνεται. Είναι τέτοιος οργανισμός. Ασχολείται τόσο πολύ η πόλη. Είναι τόσο συνυφασμένη η ζωή των ανθρώπων που λατρεύουν αυτήν την ομάδα που δεν γίνεται να κρατηθούν οι ίδιοι και να πάρουν το μέρος του ενός ή του άλλου. Δείτε τι γίνεται όλο αυτό καιρό με τον Λουτσέσκου. Έξω κυκλοφορώ κι εγώ και εκεί που κάθομαι ακούω. Δηλαδή αφού γκράζομαι τι γίνεται. Δεν υπάρχει καμία αρχισυνταξία να μας πει ποια είναι τα θέματα. Έξω. Ο κόσμος στα δίνει τα θέματα. Με στεναχωρεί λοιπόν που αυτό πήρε πάλι διαστάσεις. Με στεναχωρεί που άνθρωποι μίλησαν πάρα πολύ άσχημα για τον Μπρέλεβιτς. Άλλο η σκληρή κριτική. Και εγώ είπα ότι έκανες μεγάλο λάθος, Μπάνε. Μεγάλο λάθος είναι αυτό. Να τα βάζεις έτσι. Δεν μπαίνεις από τη διαδικασία. Σε αυτό το μονοπάτι το πρότεινες, δεν το πρότεινες εσύ. Μου είπε χθες ένας ακροατής. Εκοστή, υπήρξε διοικητικό συμβούλιο. Καταρχήν δεν ήταν ο Καραμπέρης που τον ξέρω χρόνια μέσα στο συμβούλιο. Νομίζω ότι θα ήταν αντίθετος με αυτό το πράγμα. Ο Χρήστος, που τον ξέρω 20 χρόνια. Το Χρήστο Καραμπέρη. Και ξέρω τι κλάμα έχει ρίξει και τι λεφτά έχει ξοδέψει για τον μπάσκετ και. Εδώ είναι ήταν μια απόφαση που όταν έφτασε λοιπόν στην κεφαλή, ο Βρίζαν τι λέτε, ρε παιδιά. Καθίστε, ρε παιδιά. Εντάξει, Βρίζαν, οκ. Okay. Τι έχουμε ακούσει, εγώ δεν έχω ακούσει. Όταν ήρθα να παίξω σαν αντίπαλος με την ΑΕΚ. Τι θα έπρεπε να πει ο Ιβάν, τι θα έπρεπε να πούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή που δεν είναι εκκλησιασμός, τι να κάνουμε, δεν είναι κατηχητικό, είναι γήπεδο. Βράζει το αίμα. Είμαστε με αυτό το πράγμα εξοικειωμένοι. Θα πει και τον πινελίκι του. Έχει μπει τα τελευταία χρόνια και ο δαίμονας να πούμε που λέγεται Facebook. Μπορεί ο καθένας με ένα ψεύτικο προφίλ να γράφει ό,τι θέλει. Οκ, άλλο. Δεν είπαμε να βρίζουμε μανάδες, ας πούμε, για να κατεβάζουμε καντήλια και να προσβάλλουμε σύμβολα. Σαν τον άλλο που μου λέει χθες, ο παοξής φίλος μου λέει: Βγάλτε λέει το δικέφαλο. Τι λες, ρε φίλε. Ούτε καν το λέω ξανά, ούτε καν το αναπαράγω. Πες του, αποκλείεται να είναι ΠΑΟΚ αυτός. Μεθυσμένος να είναι, βαριά χάπια να έχει πάρει, αποκλείεται να πει αυτή την κουβέντα. Πες του. Δεν τη λέμε ούτε για χαβαλέ να βγει ο δικέφαλος για να μπει άλλο ζώο. Και το συγκεκριμένο μάλιστα που είπες. Αυτά λοιπόν χαρούμενα σήμερα στο πρώτο μισάωρο είχα να πω. Αυτά. Ξαναλέω, κληρώνουμε από το κρεοπωλείο. Τις κοτονοστιμιές Άγγελος στην Ανδρέα Παπανδρέου 125 στην Νεάπολη, μια σακουλάρα κρέατα σήμερα, ό,τι εσείς θέλετε κλεκτά. Ή κοτονοστιμιές, κοτομπουκές, κοτοσουβλάκια, φιλέτα κτλ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κατά τα άλλα, κίνδυνος υποβιβασμού για τον Ολυμπιακό μετά την παρέμβαση Κοντονή, επίκειται δίωξη κατά των τριών δικαστών που αθώωσαν σε πρώτο χρόνο, που εξέδωσαν το πρώτο παραπεμπτικό βούλεμα. Δηλαδή μπαίνουμε και σε μια τέτοια διαδικασία. Αθώος λέει ο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι. Αθώος, ρε παιδιά, εσείς που βγάλατε την απόφαση, πώς τη βγάλετε, γελάτε εδώ να δικαστείτε εσείς που δικάσατε ή που δικάζετε τόσα χρόνια.
Πάλι βέβαια ο κόσμος εξακολουθεί να λέει: δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα βρουν ένα τερτύπι, θα βρουν ένα παρατηράκι, θα κάτσουν λίγο στο πλάι, θα δώσουν αλλού τις μετοχές και δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι λέει ο κόσμος. Αυτή είναι η βασική άποψη που επικρατεί εκεί πέρα έξω. Αυτά που λέτε, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν αλλάζει αυτό. 16 Δεκεμβρίου έχουμε να επιλέξουμε από δύο μέρη από χθες. Ή θα είμαστε μπροστά στο Λευκό Πύργο, όπου έχουμε άδεια να στήσουμε το κινητό συνεργείο αιμοληψίας μπροστά στο Πλακόστρωτο. Είναι όμως Σάββατο 16 Δεκεμβρίου και εκεί έχω μία σκέψη: πού θα παρκάρει ο Κοσμάκης. Ευχαριστούμε το Δήμο Θεσσαλονίκης που κινητοποιήθηκε χθες όταν μιλήσαμε μετά από απανατά τηλέφωνα με την υπεύθυνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει όμως να σκεφτούμε πώς θα γίνει εκεί. Είναι 16 Δεκεμβρίου, είναι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και Σάββατο πρωί δεν ξέρω πού θα παρκάρει ο κόσμος. Άρα το βλέπω περισσότερο να γίνεται πάλι στο σπίτι μας, στο ναό έξω από τη θύρα 3, που όσο κίνηση και να έχει Σάββατο πρωί θα βρούμε να παρκάρουμε. Στο πάρκινγκ, πίσω, στο κολυμπητήριο, στους δρόμους. Έχει χώρο, έχει χώρο. Ακόμα και για διπλό παρκάρισμα. Ακόμα και μπροστά στο πάρκινγκ, εκεί που θα είμαστε, στη θύρα 3. Και θα αποφασίσουμε σήμερα να σκεφτώ λίγο. Ήθελα να το κάνουμε πιο κεντρικά για να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που έρχονται από το κέντρο ή από δυτικά. Αλλά δεν ξέρω πού θα παρκάρει εκεί. Δεν έχει εκεί να παρκάρεις ούτε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει εκεί, ξέρετε. Έχουν τα κολονάκια, έχουν βάλει εκείνες τις υπέροχες στον πλερώνε τις τεράστιες σοκολάτες απέναντι από το Λευκό Πύργο. Τις λιγουρεύομαι να πούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλλιτέχνας, αλλά θεωρώ ότι από εκεί έχει πάρει έμπνευση. Αυτά τις όρθιες, να πούμε, των πλερώνε, τις σοκολάτες. Δεν ξέρω εκεί πού θα παρκάρει ο κόσμος. Άρα θα το δούμε. Αύριο θα σας πούμε οριστικά. Περιμέναμε να πάρουμε και την απάντηση από το Δήμο, ο οποίος προθυμοποιήθηκε, έτσι προς τιμήν του. Λέμε τα στραβά, αλλά πρέπει να λέμε και τα καλά, για να μας δώσει και ρεύμα για το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Κάθε φορά που έρχεται το φορτηγό από το ΟΑΧΕΠΑ, μας λέει: παιδιά, θέλουμε από εσάς μόνο μία μπαλαντέζα, μία μπρίζα θέλουμε. Μία μπρίζα. Για να δουλέψει όλο το σύστημα, θέλει ρεύμα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Αύριο θα σας πω οριστικά, εμείς 16 του μηνός θα είμαστε εκεί. Θα βαράμε κάθε μέρα γιατί θα είναι ένας μήνας μέχρι 16 Δεκεμβρίου να πάμε να δώσουμε το αίμα μας. Δεν αγοράζετε, δεν παρασκευάζετε, δεν κατασκευάζετε, δεν μπορεί παρά να το δώσει άνθρωπο στον άνθρωπο. Σώζουμε ζωές. Εσύ που ακούς τώρα και λες, εντάξει, μωρέ, okay, μην το χρειαστείς ποτέ, σου εύχομαι. Μην βρεθείς ποτέ στην ανάγκη να μας πάρεις τηλέφωνο μετά την εκπομπή και να πεις: σως Κωστή, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο αδερφός μου, τρακάρισμα, αιμορραγία, εγχείρηση, αυτό το ένα τ' άλλο. Γιατί αυτό ακούμε κάθε μέρα και αμέσως κινητοποιείται. Και η Τσόφα, φυσικά η Σοφία, που σε αυτά τα θέματα το έχω πει πολλές φορές, κολόνα στην αιμοδοσία, πρώτη να τρέξει, να βοηθήσει από τον ελεύθερο χρόνο της και από τα θέματα τα δικά της. Γιατί και αυτή έχει και σπίτι και οικογένεια, έτσι και παιδί και όλα. Εμείς 16 Δεκεμβρίου θα είμαστε εκεί με διπλό σκοπό, γιατί όποιος έρθει είτε δώσει αίμα, είτε δεν δώσει, είτε έρθει απλά μόνο και μόνο για να τα πούμε από κοντά, να οριστούμε, να σφίξει το χέρι στα παιδιά που θα δώσουν αίμα, ας έχει μαζί του και μία σακούλα, μία τσαντούλα με δύο ρουχαλάκια που δεν τα χρησιμοποιεί. Ζεστά, δεν μιλάμε για καλοκαιρινά, κοντομάνικα και τέτοια, μιλάμε για ρούχα που θα δώσουν ζεστασιά σε κάποιους ανθρώπους που είναι σε άθλια κατάσταση και όμως υπάρχουν και τέτοιοι που προσπαθούν να τη βγάλουν με ένα καμισάκι ή με ένα μακό μπλουζάκι το χειμώνα. Πράγματα που είναι και τα τρώει ο σκόρος στο ντουλάπι που τα έχει σε κάποια αποθήκη που δεν είναι της μόδας πια, που έχει φύγει ένας πόντος από το μάλινο, που έχει ξεβάψει, που έχει ξεχαρβαλωθεί ο γιακάς ή δεν ξέρω τι άλλο. Βάλτε τα στην τζαντούλα και φέρτε τα, ρε παιδιά, να κάνουμε το καλό. Πέρσι 6 Νοεμβρίου μαζέψαμε δύο νταλίκες πράγματα. Μία ώρα είχαμε κάνει αλυσίδα και τα βάζαμε μέσα στην αποθήκη στην Αγία Βαρβάρα και δεν τελείωνε. Ο κόσμος συγκλονιστικός και συγκινητικός. Αυτό είναι το αυθεντικό, το ατόφιο ζουμουσού. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Ναι ο ΠΑΟΚ, ναι τα τραγούδια μας, ναι ο χαβαλές μας, ναι, ναι, ναι. Αφού έχουμε το μικρόφωνο, πρέπει, είναι καθήκον. Δεν είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό. Και θα το κάνουμε και φέτος. Να έχουμε και ωραίο ήσυχο μαξιλαράκι. Μεγάλη υπόθεση. Το ήσυχο μαξιλάρι. Το βράδυ δεν αγοράζεται. Όσα πλούτη, όσα λεφτά και να έχεις, αν το βράδυ πέφτεις, αν έχεις συνείδηση. Γιατί μπορείς να υποπόταμος. Τι νιώθει τη μύγα ο υποπόταμος να κάθεται στην πλάτη του? Δεν νομίζω. Λέω, αν έχεις συνείδηση και πέφτεις το βράδυ και λες, δεν έκανα αυτό που έπρεπε ή δεν είπα αυτό που έπρεπε. Αν κάνεις μια
Δουλειά σαν τη δική μας. Δεν είπα, έπρεπε να το πω. Ή λάθος που είπα αυτό που έπρεπε. Ο καθένας στον τομέα του. Οδηγός σε αδίκησα τον τάδε που... Αυτό, οτιδήποτε, σε ό,τι κι αν κάνει. Το ήσυχο μαξιλάρι είναι μεγάλη ιστορία. Ζουμουσάκια μου, εσείς το ξέρετε, το λέω για τους καινούριους. Ή το λέω για τους περαστικούς, γιατί έχουμε και τέτοιους. Μας αγούν για λίγο και φεύγουν. Οκ. Okay. Ήσυχο μαξιλάρι. Εμείς θέλουμε να έχουμε ήσυχο μαξιλάρι. Το έχουμε. Αν δεν κάνουμε όμως αυτά που πρέπει για τον συνάνθρωπό μας, να δώσουμε αίμα, να πάμε παιχνίδια ή φάρμακα στο ορφανοτροφείο, όπως πήγαμε την άλλη φορά, να δώσουμε εκεί που δεν τα μάθατε ποτέ. Και χρησιμοποιώ πάντα πρώτο πληθυντικό, ποτέ να δώσω. Αυτά δεν σας αφορούν καθόλου. Έτσι κι αλλιώς. Να δώσουμε, λέμε πάντα. Αν λοιπόν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, δεν θα έχουμε ήσυχο μαξιλάρι. Αυτά, αδερφέ μου, Σωτήρη Δασκαλάκη. Μας πήρε στα αυτιά, φίλε. Δεν μ' άφησε να πω τίποτα στον πρώτο μισάωρο. Με την μπάρα σου. Μπύρι. Δεν είναι πράγμα αυτό, φίλε. Δεν είναι αυτό το κουμπί που πατάς, δεν είναι. Εντάξει, άσε μας να πούμε και εμάς τίποτα. Να πούμε. Δική μας είναι εκπομπή. Στο τέλος, φίλε, δεν είναι. Άντε, διαλυματούμε και επιστρεφουά. Θα γυρίσουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Έλα, μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε σήμερα. Χορηγή πρώτη ώρα. Μπήκαμε φούρκια και δεν του είπα κιόλα χορηγού. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδη. Sony τηλεοράσεις νούμερο 1 και σε εικόνα και στα χρώματα και σε όλα. Συνώνυμο της νούμερο 1 τηλεόρασης, η Sony. Επισκέφτεστε το κατάστημα της ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό για να δείτε από κοντά με τα ίδια συσταματάκια τη φοβερή ποιότητα. Θα δώσαμε και χθες ένα υπέροχο ηχοσύστημα. Θα δώσουμε και άλλα δώρα από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και τη Sony. Και βέβαια υγραέριο Εσκιάδης. 473-118. Πηγαίνετε, βάζετε το υγραέριο και γλιτώνετε ένα κάρο λεφτά. Σχεδόν τα μισά λεφτά γλιτώνετε, παιδιά. Σε σχέση με αυτά που βάζετε τώρα για τη βενζίνη. Να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Ξαναλέω, 2310, μπαίνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Είπα αυτά που ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου στο πρώτο μισάωρο και... Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ξαναλέω, κληρώνουμε από το κρεοπωλείο Άγγελος και Κοτονοστιμιές Άγγελος στην Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη 611-424 μια σακουλάρα κρέατα υπέροχα σήμερα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση στο τέλος. Να μπούμε πάλι σε διαδικασία για τραπέζια κτλ. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πότε θα κλείσει καμία βάρκα, έτσι πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Βάρκα. Γόνδολα. Είδες, πάει ο Κοσμάκης, πνίγεται το 2017 ο κόσμος. Όπως είπες, η φύση τιμωράει. Φυσικά. Οι απατεώνες όλοι αυτοί πρέπει να περάσουν από τα δικαστήρια για να τους καταδικάσουν και να τους χώσουν μέσα. Όταν μπαζώνεις. Όταν κλείνεις τα ρέματα. Έγκλημα κάνεις. Προμελετημένο κιόλας. Δεν ξέρω αν άκουσες χθες τις ειδήσεις. Πόσα ρέματα υπήρχαν στην περιφέρεια Αττικής και πόσα έχουν μείνει. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα, έτσι. Μα εγώ σου είπα ένα που είναι στη γειτονιά μου, στην Τούμπα, κατεβαίνοντας. Το ξέρω επειδή το ξέρω πάλι, κοντά είμαι. Το πρόλαβες γιατί είσαι και μεγαλύτερος ηλικία, το θυμάσαι εκεί, υπήρχε κανονικά γέφυρα και ποτάμι. Παντού υπήρχαν ρέματα, παντού τα μπαζώσανε να χτίσουν και να κάνουν και να δείξουν. Και η πολεοδομία καμία σημασία. Πρώτη φταίνε αυτή. Η πολεοδομία, οι νομάρχες, οι περιφερειάρχες, όλα αυτοί θέλουν κρέμασμα, αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε. Τι να πω. Πήγαινε οι ψυχές τζάμπα. Πάει ο Κοσμάκης, γυρίζει αλλά πίσω. Αλλά φταίμε και εμείς. Όταν μπαζώνεις για να κάνεις πιο μεγάλο το οικοπεδάκι σου ή τον κήπο σου κτλ. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Εδώ οι σχάρες οι οποίες είναι μπροστά της αποχέτευσης στους δρόμους, δεν πάει κανένας, είναι μπροστά στο σπίτι του, στο μαγαζί του, να την καθαρίσει. Ναι. Θα έρθει ο Δήμος, μέχρι να έρθει ο Δήμος, πάρε μια σκούπα, τράβα μια και όλη τη σαβούρα που έχει, μάζεψε τα σκουπίδια, πέταξα, σημασία. Έτσι. Θα έρθει ο Δήμος. Ο καθένας μόνος του πάλι παλεύει. Ακριβώς, Κώστα, άμα δεν παλέψεις μόνος του, δεν κάνει. Πέρα από τους θανάτους, Γιώργο, έβλεπα χθες τα πρόσωπα, εσύ έχεις και μαγαζί και ξέρεις, τους έβλεπα απελπισμένους. Να κλαίνε πάνω από τα ερείπια, γιατί πού κουράγιο τώρα και πού λεφτά και πού δύναμη να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή. Τι να πεις. Έκανε το σπιτάκι να μέσει να στεγαστεί αυτό στα παιδιά του, αύριο μεθαύριο τα παιδιά του, τα εγγόνια του και να καταστραφεί. Και
έχεις και εξάλλου, γιατί εάν θα κάνεις, γίνει μία έρευνα, οι οικοδομές οι οποίες υπάρχουν, όλες έχουν προβλήματα και λαντώματα. Κοιτάω κάθε εργολάβος πώς θα κάνει τάκα-τάκα για να οικονομήσει. Και η υποδομή δεν δίνει σημασία. Αυτά είναι γνωστά, δεν ακούγονται για πρώτη φορά. Εδώ να φανταστείς πίσω στην Μπρασία τη δική μας, που φεύγουν τα νερά από τις υδροές και τα λοιπά όταν βρέξει, υπήρχε μία σχάρα, θα ρίξει, ήταν μπανιέρα. Ναι. Και όταν τελείωσε και τα λοιπά, εγώ και ο ένας συγκάτοικος φωνάξαμε ένα μάστορα να ανοίξει πιο μεγάλη τρύπα και να βάλει μία μεγαλύτερη σχάρα και να φεύγουν τα μπρόκια τα νερά. Και όλος έτσι έχει γίνει. Πλημμυρίζαμε. Είναι δυνατόν η σχάρα αυτή της μπανιέρας ή της ντουζιέρας να μπει στη Μπρασία? Τι να κάνει τώρα. Έγινε Γιώργο μου. Έγινε, να είσαι καλά. Πριν πάμε στην επόμενη να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά στην Πάφο. Μετονόμασαν το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Πάφου σε Νάσο Κωνσταντίνου. Το παιδί που πήγε τελείως τζάμπα και άδικα εκείνο το τραγικό απόγευμα. Δεν τον ξέχασαν και σε μια πολύ σεμνή και ταπεινή κίνηση και τελετή προχώρησε το ΔΣ και μετονόμασε το σύνδεσμο σε ΠΑΟΚ Πάφου Νάσος Κωνσταντίνου. Αυτό ήθελα έτσι να το πω και μέσα στη φούρια αμέλησα. Το έχουμε καρφιτσώσει από χθες στην ομάδα. Το έβαλε η Χρύσα Ιάντσου. Το βάλαμε και στο zoomusu.gr. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Μέσα σε όλα τα άλλα θέλω να σας πω. Μέσα σε όλα τα άλλα και στο μούχτι με όλα αυτά που γίνονται φυσικά, γιατί πέρα από το κίνδυνο υποβασμού του Ολυμπιακού που πλέον με την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης επίκειται δίωξη κατά των τριών δικαστών που εξέτασαν το πρώτο παραπεπτικό βούλευμα, ξαναλέω, το πρώτο παραπεπτικό βούλευμα, πέρα από αυτό πάει να βγει και ένα άλλο σκανδαλάκι που μέχρι τώρα είναι στο μούχτι. Η Super League και η ΕΠΟ συμφωνούν για τη σωτηρία του Παναθηναϊκού. Περιμένετε λίγο γιατί εδώ έχει πολύ ψωμάκι. Πολύ ψωμάκι. Συμφωνήθηκε, αυτό είναι δημοσίευμα, δεν είναι επίσημο, αλλά συμφωνήθηκε λέει μεταξύ Super League και ΕΠΟ να μην ισχύει το άρθρο 52 που ίσχυε μέχρι τώρα. Να γίνει τροποποίηση. Θέλετε να σας πω τι είναι αυτό για να μην μιλάμε δικηγορίστικα με άρθρα και με νόμους και κάθετο και τάδε παράγραφος και τέτοια. Μέχρι τώρα λοιπόν έλεγε το άρθρο 52 ότι όποια ομάδα δεν έχει αποδείξει ότι έχει ξοφλήσει τα χρέη της από το παρελθόν, γεια σας, πάπαλα. Πάπαλο, όπως έγινε με τον Ηρακλή παράδειγμα, έτσι. Τι κάνει τώρα? Συμφωνούν λοιπόν την τροποποίηση του άρθρου 52 του κανονισμού και πλέον όποια ΠΑΕ αντιμετωπίζει πρόβλημα σαν αυτό του Παναθηναϊκού, όλο τυχαίο τώρα που είχε ο Παναθηναϊκός το πρόβλημα, ας πούμε, όταν το είχε Ηρακλής ή οποιοδήποτε άλλος, δεν υπήρχε θέμα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζει πρόβλημα μία ΠΑΕ θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει απλά μειώσει το χρέος της και έχει διακανονίσει τις υπόλοιπες οφειλές της. Οι συζητήσεις ήταν πολύ ωραίες, με μεγάλη ένταση, λέει στο Συμβούλιο. Και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Καταλαβαίνετε τι λέει, θα εμφανιστεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός και θα πει ότι κύριοι, δεν έχουμε εξοφλήσει, αλλά από τα 80 εκατομμύρια που χρωστάμε, δώσαμε, παρουσιάζουμε μείωση του χρέους. Δώσαμε δύο. Δεν μπορείς να με ρίξεις κατηγορίες. Βλέπετε που σας λέμε κάθε φορά ότι για αυτούς εκεί κάτω πάντα θα βρεθεί τρόπος. Πάντα θα βρουν τερτύπι νομικό. Πάντα. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Κουκλουτζαλής. Έλα ρε Κουκλουτζαλή. Έλα ρε γειτονιά. Λοιπόν, με πίκρανε σήμερα. Σε πίκρανε, αλλά τι να κάνουμε, αδερφέ. Με πίκρανε για τον άνθρωπο που πήγε με το ακριβό αμάξι που λες να πάρει τη σακούλα με τα κρέατα. Ναι. Τι να κάνω, φίλε, αφού πήγε όμως. Κοίταξε να δεις.
Καλό είναι να μην κρίνουμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος από την άλλη μπορεί να ταΐζει είτε με δουλειά που προσφέρει, είτε με τους φόρους που πληρώνει. Γιατί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουμε τα μαγειοκέφαλά μας. Μακάρι να το κάνει, κράτος, φίλε. Αλλά να πηγαίνει, φίλε, με το καγέ να πάρει τη σακουλίτσα κρέατα που μπορεί. Αυτό, εγώ γι' αυτό λέω, φίλε. Το αμάξι, έχει με αυτό θα πάει. Τι θα πάρει το λεωφορείο. Δεν θα έπρεπε να αισθάνεσαι πικραμένος. Θα έπρεπε να συμφωνείς μαζί μου. Όχι, αισθάνομαι πικραμένος γιατί μπορεί με το καγέ να πήγαινε να πάρει τη σακούλα και να πήγαινε να είσαι 10 οικογένειες με αυτά τα κρέατα. Όχι μία. Θα πήγαινε λοιπόν, φίλε, να έλεγε «Μάγκα, πάρε τα λεφτά, δώσε μου 10 σακούλες να πάω να ταΐσω τους φτωχούς». Όχι αυτοί που κληρώσαμε, ρε φίλε. Δηλαδή μην προσπαθείς να το βγάλεις λάδι. Δεν είναι, δεν θέλω να βγάλω λάδι. Μάμα... Δεν ξέρουμε τι... Τι κρύβεται από πίσω, τι να ξέρουμε. Από πίσω, μου είπε να μην κρίνουμε. Τι να, ρε φίλε, πρόσεξε, αυτό που λες το καταλαβαίνω. Αν θέλεις να είσαι ωραίος, ναι, και μάγκας, πήγε να πάρει τη σακούλα που την κληρώθηκε για να τη δώσει φτωχούς. Άμα είναι ωραίος και μάγκας, πας και του λες, φίλε, θέλω οι 10 επόμενοι φτωχοί που θα έρθουν εδώ πληρωμένα από μένα. Βγάζεις και το χρήμα και το δίνεις. Όχι τι πήρα τη σακούλα. Μην είναι, άσε τώρα, άσε. Τι διαφορετικά. Διαφωνούμε. Τι να κάνουμε. Θα διαφωνήσουμε σίγουρα. Δεν πειράζει. Εγώ το βλέπω διαφορετικά γιατί κάνω το σκατό μου πραξιμάδι αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να βγω ωραίος απέναντι στο κράτος. Ενώ... σκοπό να μπορέσω να κρατήσω την εταιρεία μου. Όλοι μας, για να μην διώξω, ενώ... για να μην διώξω 20 και 30 άτομα. Μπράβο. Και πεινάσουνε. Όχι 20 και 30 άτομα, πεινάσουνε 100 άτομα. Είσαι μάγκας, είσαι μάγκας και ωραίος, φίλε. Ναι, και δικός μας. Μπορεί να έχω ένα Opel Corsica, το οποίο δεν μπορώ να το πουλήσω όμως τώρα. Αλλά... άμα το κρατήσω, θα πληρώσω πολύ παραπάνω από το να μην το κρατήσω. Σε κατανοώ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν τα βάλαμε με όλους όσοι έχουν Porsche Cayenne, φίλε. Μπορεί να το βγάλαμε τον υδρότα του. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Έτσι. Μιλάμε για αυτόν τον συγκεκριμένο που πήγε και μάλιστα και του είπε και από ποια περιοχή πήγε. Γιατί ρώτησε ο Μιχάλης. Η περιοχή εκείνη, φίλε, αποκλείεται να έχει σπίτι εκεί και να πεινάει. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Το είπα για το συγκεκριμένο, μην ξαναπάς, αδερφέ. Δηλαδή, προτιμότερο να βγούμε και να σε κεράσουμε εμείς παρά μην το στερείς από κάποιον άλλον. Αυτό είναι το νόημά μου, κατάλαβες. Τώρα για σένα, μπράβο σου που μπορείς, που κρατιέσαι με το ζόρι για να μην διώξεις κόσμο, που παλεύεις με τα κύματα για να κρατήσεις την εταιρεία σου. Γιατί μικρή εταιρεία θα είναι, για να... έτσι, δεν φαντάζομαι ότι είσαι κανένας μεγάλο βιομήχανος. Τέλος πάντων, θα κλείνω γιατί με παίρνουν από το άλλο, από την άλλη γραμμή. Άντε, φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Κατανοείται τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, μπορεί να ήθελε να τα πάρει, να τα δώσει αυτό. Δεν θα πήγαινε καν. Πάρε, φίλε, ένα 100 ευρώ, θέλω 15 σακούλες, να πάω να τις μοιράσω. Και θα πλήρωνω, όχι την δωρεάν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ασπρόμονο πανόραμα. Έλα ρε πανόραμα, τι γίνεται ρε overview. Επειδή ξέρω πολλούς με καγένει εδώ στη γειτονιά. Ναι. Αν τα φάγε αυτός πάλι καλά είναι, μην τα πήρε για κανένα σκύλο του. Γιατί έχει και κάνει τέτοιους καρμύριδες. Εντάξει, τέλος πάντων. Αν τα φάγε αυτός πάλι καλά είναι. Πρόσεξε, είπα το εξής, νομίζω το ακούσατε. Δίκαια, κληρώθηκε, πήγε. Ναι, τα δικαιούται. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ούτε ο αρνήθηκε να του τα δώσει τα κρέατα ο Μιχάλης. Του τα έδωσε, λέει, φίλε, σε παρακαλώ, μην ξανάρθεις εσύ ή μην ξαναστείλεις. Θα το πω λέει στον Κωστή. Ο Κωστής λέει πρώτος θα σε μπίπει, άμα το μάθει. Είναι ξεφτύλα αυτό, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Ο Κωστής πρώτος θα στο πει, λέει, να μην ξανάρθεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Έκαψε 20 ευρώ βενζίνη να πάρει τα κρέατα. Καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Καταρχήν για να κατέβει από εκεί και να πάει εκεί να πάρει τα κρέατα. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι τωρινό, έχει λίγο καιρό. Απλά μου το ανέφερε ο Μιχάλης προχθές. Μου λέει, φίλε, το και το. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να το. Δεν μπορώ να βάλω φίλτρο, λέω. Δεν ξέρω, ούτε θυμάμαι τα ονόματα απ' έξω, ούτε πραγματικά όποιος κληρώνεται. Απλά το μόνο που μπορώ να πω είναι παράκληση. Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, μην τα στερείτε, ρε παιδί μου, από κάποιον. Εγώ δεν μιλάω να είσαι πανφτωχός. Και ο μικρομεσαίος και αυτός ο οποίος πραγματικά τα βγάζει πέρα δύσκολο να πάει, να την πάρει, είναι κρέατα ενός μήνα. Όχι εσύ όμως που είσαι απλά και να πας με το Rolex, θα πούμε, ξέρω εγώ, ή με τα βελούδινα. Κωστή, σε πήρα για ένα πράγμα τηλέφωνο. Δεν θέλω να κάνουμε με την ΕΠΟ ό,τι κάνανε τόσα χρόνια αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αντιπολίτευση και κράζαν την κυβέρνηση και κάποια στιγμή βγήκαν κυβέρνηση και δεν ξέραν πώς να το χειριστούν και συνεχίζαν και κράζαν από συνήθεια. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Ο Καμένος πρέπει να... Ο Καμένος λέω, ο Γραμμένος... Το πιάσα πολιτικά. Ο Γραμμένος πρέπει να παραιτηθεί αν γίνει αυτό το πράγμα. Άσχετα τι λέμε για τους Ηρακλειδείς και τους κάνουμε καζούρα και έχουμε φίλους πολλούς κτλ. Άσχετο. Αν εδώ πάνε με ένα νόμο, με ένα τερτύπι,
να σώσουν τον Παναθηναϊκό από τον υποβιβασμό, θα πούμε ποιο είναι στην ΕΠΟ τώρα, αυτό 1-0. Θα πούμε, πρέπει θα, να παραιτηθεί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν, το έχει, αν αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα οριστικά. Απλά έμαθα έτσι και το διάβασα κάπου σήμερα στο διαδίκτυο ότι έγινε μάχη και θα περάσει. Και λοιπόν, πρέπει να πατήσει πόδι και ο Σαββίδης για αυτό το πράγμα. Μα φυσικά. Φυσικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι Ηρακλειδείς πέσανε έτσι σχέδιο δύο φορές. Άσχετα τώρα που τους κράζουμε, ξέρουμε ότι κατά βάθος πέσανε άδικα δύο φορές. Έτερον εκάτερον. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει και σε εκπομπές μας. Άλλο η αντιπαλότητα, θέλουμε να είμαστε κατά του κατεστημένου. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν κάνουμε επιλεκτική αντιμετώπιση πραγμάτων, μόνο όταν είναι για τον ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε, το είπαμε. Και δύο φορές που έπεσε ο Ηρακλής, τραβώσαν κάποιοι δικοί μας τότε. Ας γριά να πες, όχι, φίλε, γριά. Εδώ έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το δίκιο είναι δίκιο, δεν έχει χρώμα. Τελείωσε. Αυτά. Έγινε, Κωστή μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Α, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πήγε 9 η ώρα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά πράγματα, ειδικά Sony τηλεοράση αυτό το διάστημα. Νούμερο 1. Συνώνυμο της εξαιρετικής τηλεόρασης και smart τηλεοράση πλέον με Android λογισμικό. Λειτουργεί όπως και το κινητό. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Κάντε τη βόλτα σας από εκεί. Θα θαμποθείτε. Είναι ζωντανά τα χρώματα. Είναι καταπληκτική η τεχνολογία της Sony τηλεοράσης. Φυσικά υγραέριο Εσκιάδης 473-118, ό,τι θέλετε σε υγραέριο αλλά και σε γενικό συνεργείο εκεί στην οικογένεια που γνωρίζει όσο κανένας άλλος το αυτοκίνητο. Εξοικονομείτε 50% στα χρήματα που δίνετε για τις βενζίνες τώρα. Εννοείται ότι μαζί μας είναι πάντα η Climart Γραβιάς 67 917-646 και ο Σέσκος Κωνσταντίνος, κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητες, τα πάντα όλα όσα θέλετε και ψήξη και θέρμανση. Περάσανε οι άνθρωποι της Climart κλιματιστικά στον τελευταίο όροφο πάνω στο One, στο παλιό City Gate, εκεί που είναι όλα τα φαγάδικα, στα Lidl, αυτά σε μεγάλα μαγαζιά, σε σπίτια παντού. 9-17-646. Επιστρέφουμε! Αγαπημένο χαλάκι, που κάναμε στη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, χορηγή δεύτερη ώρα. Είναι η Λαδόκαλα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, με εξαιρετικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. 705-750, μοναδικές γεύσεις. Δεν υπάρχει κάτι που θα φάτε εκεί και η χαρτοπετσέτα αν τη φάτε είναι νόστιμη. Αυτό σας λέω. Φυσικά Καλόε, πρώτη και κορυφαία εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την Αλόη από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και τον αγρότη στα φαρμακεία και σε φυσική γεύση και φράουλα και λεμόνι και μαστίχα χείου και άγριος κρόκος για το ζάχαρο, την πίεση, τη χοληστερίνη, για πολλά πράγματα, για τις γρίπες, για την αποτοξίνωση. 44,90 τα 2 λίτρα φυσικής, 59,90 από 100 τα 3 λίτρα. Φυσικής, αλόης και 20 ευρώ δώρα έρχονται δωρεάν στο χώρο σας, στο σπίτι σας. 23-12-200-500. 23-12-200-500. Πάμε να πάρουμε τις γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Να πω ότι με μήνυμα στο Instagram ο Ιώ Σαββίδης εξέφρασε τη συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων της κακοκαιρίας. Οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να απαλύνουμε το πόνο αυτών των ανθρώπων. Καλό κουράγιο. Εδώ είναι αυτά που λέμε, πολλά γίνονται και δεν μαθαίνονται. Σε πολλές περιπτώσεις ο Ιβάν έχει βοηθήσει. Οικογένειες, πληγέντες, ιδρύματα. Αλλά δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουν προς τα έξω αυτά. Εμείς τα λέμε έτσι. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να τα αναφέρουμε. Ανοιχτές γραμμές, 2310-287-888. Πλησιάζουμε, πιαστήκαμε με άλλα θέματα σήμερα. Λοιπόν, όπως μου γράφει κάποιος, αν κάποιος λέει ήθελε να τα κάνει δώρα λες στους φτωχούς, θα έκανε ό,τι έκανε και ο Μένιος που κέρδισε το τριήμερο στις θερμές και το έδωσε στον άνεργο. Ακριβώς. Μου γράφεις, φίλε, αν κερδίσω τα κρέατα, δώσα στον πρώτο πολύτεκνο, δώσα στον πρώτο άνεργο που θα έρθει. Τέλος πάντων. Ήθελα να το πω αυτό, το κρατούσα εδώ και καιρό. Το είχα ξαναπεί παλιότερα γιατί είχαμε πάλι τέτοια κρούσματα, αλλά okay, είναι θέμα πλέον φιλότιμου του άλλου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι, στο μπάσκετ χάσαμε δυστυχώς. Είχαμε κακό ξεκίνημα. 82-69. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Επειδή αυτή εκεί κάτω και η Νόβα παρέα έχουν τον τρόπο τους να φτιάχνουν το κλίμα για να... Mm-hmm. Το βολεύουν, ναι, όπως τους αρέσει. Και να πιέζουν. Είχε βγάλει ανακοίνωση η Νόβα πρόσφατα που λέει... Είπε η Νόβα, ναι. Χωρίς τον Παναθηναϊκό λιγότερα χρήματα θα πάρετε. Εντάξει.
Αλλά ο Παναθηναϊκός, μόνο σαν Παναθηναϊκός, δεν παίρνει περισσότερα από τους άλλους. Δηλαδή 7, 5, 6, 7 εκατομμύρια πώς θα παίρνει. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Από, από τους άλλους, από τους πιο μικρούς, από τους μεσαίους. Ακριβώς. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Αν αυτά τα 7 εκατομμύρια λείψουν, θα λείψουν επειδή δεν θα, δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να τα μοιραστούν οι μικροί. Έτσι δεν είναι. Αν ναι, αλλά λέει Νόβα, αν φύγει δεν θα... Δεν θα υπάρξει μεγάλη διαφορά ως προς το έλλειμμα για τις άλλες ομάδες. Γιατί να τρομάξουν οι άλλες ομάδες. Λέει η Νόβα, αν λείψει ο Παναθηναϊκός, το προϊόν, αν και αυτός ο Παναθηναϊκός τώρα έτσι όπως είναι, okay, αλλά λέει όμως το προϊόν πάβει να γίνεται τόσο θελκτικό, τόσο επιθυμητό, τόσο ελκυστικό όσο ήταν και με τον Παναθηναϊκό μέσα, σαν μέγεθος δηλαδή, τα ντέρμπι κτλ. Άρα εγώ θα δώσω λιγότερα λεφτά, λέει. Ωραία. Έτσι. Θα δώσει μείον 5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, τα ποσά δεν τα ξέρω, φιλάρετε, να σου πω. Λέω τώρα, πάνω κάτω. Εφόσον αυτή η ομάδα που θα ανέβει στη θέση του Παναθηναϊκού θα πάρει 2 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός παίρνει 7, τα 5 εκατομμύρια και αλλιώς δεν πρόκειται να τα πάρει ο Παναθηναϊκός και δεν λείπουν από καμιά άλλη ομάδα. Και να το πω και αλλιώς, αυτές οι ομάδες που έχουν τα περισσότερα και τα παίρνουν, ας χάσουν αυτές από 500 χιλιάρικα, για να έρθει να ισοφαρίσει και να μην έχουν πρόβλημα οι υπόλοιπες. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θέλουν πάση θυσία οι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να κάνουν πρωταθλητισμό ή έχουν παράδοση σε αυτό, να μην φύγουν με τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή έχεις κανόνες ή δεν έχεις κανόνες. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή η Ιταλία που δεν θα είναι πλέον και που έγινε ολόκληρο θέμα στο Μουντιάλ. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή να στηρίξει άλλα 3 πέναλτι υπέρ των Ιταλών για να γίνει αυτό. Είδε η φάση του μεταξύ. Δηλαδή δεν έδινε πέναλτι στη Σουηδία με την καμία. Δεν έδινε. Ναι. Αλλά αν ήταν Ολυμπιακός, να είσαι σίγουρη ότι θα σφύριζε και κάνα δύο πέναλτι υπέρ. Μα γιατί φέτος, το έλεγα φιλάρετε χθες, γιατί φέτος παρά τα τσγκέλες μας η βαθμολογία είναι κοντά. Γιατί δεν πήρε τα σφυρίγματα το 90. 10 που έπαιρνε τις άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός για να φύγει 15 πόντους μπροστά. Αλλά γι' αυτό είμαστε κοντά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιτέλους, γιατί το έκανε ο διαιτητής, ας το πω λίγο όμορφα, δεν προστατεύει την ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά θα χρειαστεί όμως να ξέρουμε, επειδή δεν είμαστε εμείς πλέον οι χαλήφιδες στη θέση του χαλήφη. Περίμενα να πάρουμε το πρώτο σφύριγμα. Και θα δεις τι έχει να γίνει, αυτό σου λέω. Να μην μας το κάνουν και ανάποδα. Δεν το θέλουμε. Έγινε, δηλαδή, φιλάρετε. Για να μην γίνει αυτό που λες τώρα εσύ, οι διαιτητές παίζουν πάντα χειρότερα από την άλλη ομάδα, έτσι, την αντίπαλη. Έγινε. Δεν μιλάω τώρα για πέναλτι και offside. Για κραυγαλαία. Για το σκληρό παιχνίδι που επιτρέπουν να γίνεται εις βάρος μας και μόλις πάει να κάνει κάτι ο δικός μας να κυβερνίζεται κατευθείαν. Όπως ο Κουλούρης στη Λάρισα, για να είναι παραδείγματα χειροπιαστά, έτσι. Ναι, σε χαιρετώ. Αυτό είναι προστασία. Ναι. Αυτό είναι προστασία και πρέπει κάποια ώρα να ισορροπήσει και αυτό. Και αυτό. Έγινε, φιλάρετε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κληρώνουμε σήμερα μια σακούλα κρέατα και κοτονοστιμιές από τον Άγγελο Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη. 6-11-424. Εκλεκτά πράγματα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Πάλι καταφέραμε να γίνουμε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Πάλι τα καταφέραμε. Πώς γίνεται να τρώμε τις σάρκες μας, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς γίνεται αυτό, μόνο εμείς το καταφέρνουμε αυτό. Και να επιβιώνουμε και να βγαίνουμε πάλι δυνατοί και... Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Είπα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι με ενοχλεί που όλα βγαίνουν στην φόρα, ότι δεν μιλάω για συγκάλυψη, θα έπρεπε τα οικογενειακά θέματά μας να τα λύνουν μόνοι μας. Εδώ πώς γίνεται αυτό το πράγμα και γίνεται κάθε φορά με εμάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Θέλω να σου πω κάτι για τον Κωστάκη τον Μπανάκα, γιατί Κωστάκη το λέω, εγώ το μεγάλο σε αυτόν. Ναι. Χρόνια λοιπόν, πηγαίνει ο άνθρωπος, τον άκουσα και χθες στο Ζαγόρα, τον άκουσα με κάθε, ναι, με πολύ προσοχή. Θέλω να του πω, όταν μου είπε ένα μυστικό που το κρατάω ακόμα, το άκουσε κανένας. Γιατί ρε φίλε να βγεις και να βγεις. Δεν είσαι ανώνυμος ρε Κωστάκη. Βγαίνεις κάθεσαι πίσω από τον μπάγκο, ό,τι και να πεις, το παραμικρό να πεις,
Θα πούνε ο Κώστας ο Πανάκας το είπε. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο. Ξέρεις πόσο τον αγαπά. Και όταν είχε κάποια διαμάχη με τη θύρα 4, πάλι τον στήριξα, πάλι τον... Γιατί το κάνεις αυτό. Δεν είσαι ανώνυμος. Να ήταν οποιοδήποτε από την κερκίδα και να φώναζε κάνε μια αλλαγή ή πάλε. Ό,τι όμως και, να έχει παθεί, δεν είναι αυτός η σωστή αντίδραση, δεν είναι αυτή. Δεν είναι, φίλε, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή μαλώνει ο πρόεδρος με έναν. Δεν είναι όμως, δεν μπορώ να το χαρακτηρίζω ένας οπαδός ο Κώστας. Ναι, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Υπήρξε και μέλος στη δίκηση, έχει εδώ ο άνθρωπος... Ναι, διοίκησε κιόλας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είπα στο τελείωμα, επειδή πρέπει να προχωρούμε στη ζωή, μακάρι αυτό το ηλεκτροσοκ, όλη αυτή η αναμπουμπούλα που έγινε, μακάρι να κινηθούν λίγο τα λιμνάζοντα ύδατα στο μπάσκετ. Να γίνει δηλαδή λίγο ένα ηλεκτροσοκ και να ασχοληθούμε ξανά περισσότερο, να κουνηθεί λίγο ο οργανισμός που ήταν εν υπνώση. Κωστή, να σου πω την άποψή μου για τον μπάσκετ, γιατί ήθελα πολύ καιρό να το πω, αλλά τώρα θα το πω για ποιο λόγο. Όταν υπάρχουν στη διοίκηση του μπάσκετ του ελληνικού δεινόσαυροι, δεν μπορεί να πάει μπροστά το μπάσκετ. Τι να πει ο άλλος να επενδύσει. Άστα δεινόσαυροι, ο Βασιλακόπουλος, μίλαμε επίθετα, δεν κρυβόμαστε. Με επίθετα μιλάω. Ο Βασιλακόπουλος. Ο πρόεδρος του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ποιος είναι? Ο Βασιλακόπουλος. Αυτός ο κύριος που επιμένει να είναι σκαλοβαλωμένος σε μια καρέκλα και να μην πηγαίνει το μπάσκετ ένα βήμα μπροστά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όπως το λέω. Ο άλλος, γιατί να βάλει. Πρέπει να γίνει όπως ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος. Μόνο άμα πεθάνει θα αλλάξει. Όσο καλός και να είναι. Όσο καλός και να είναι, ρε φίλε. Ναι, όσο καλός. Χρυσός να είναι. Τι πάει να πει αυτό. Εγώ λέω, okay, ζήσαμε και μεγάλες νίκες μαζί του και κατακτήσεις και τα λοιπά. Ναι, κάποια στιγμή, ρε φίλε. Φύγε σιγά σιγά. Να μπει ένας πιο νέος. Δεν εννοώ φυσικά το Βασούλα. Έτσι. Αλλά φύγε να έρθει ένας πιο νέος, ένας πιο φρέσκος. Να ανοίξουν λίγο οι ορίζοντες. Και μόνο που ανέφερε το όνομά του θα σου κάνω αυτό. Θα μου κάνεις αυτό, δεν το ανέφερα τυχαία, γιατί για κάποια στιγμή... Ξέρω, να ξέρεις, δεν λέω έτσι. Επειδή δεν μιλάμε για το πάρκι. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι είμαστε, είπαμε, δεν είμαστε... Δεν είμαστε οι δήμονες, αλλά κάτι... Κάτι σκαμπάζουμε. Δηλαδή όπως το κάνανε, πάρε εσύ μια θέση εκεί να παίρνεις τα εκατομμύρια, πάρε και εσύ μια θέση να παίρνεις τα εκατομμύρια και όλοι οι υπόλοιποι παίξτε μόνοι σας. Όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ με το ζόρι δεν έκανε τηλεοπτικά. Με το αυτό. Τι θέλετε δηλαδή, ποιος να βάλει να επενδύσει αυτό το άθλημα. Να είμαστε λογικοί, αλλά εμείς γιατί το κάνουμε αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να ζητήσω και από τους δυο να ρίξουν λίγο νεράκι στο κρασί τους και να τα βρουν να μην ισχύσει αυτό που λένε με τα διαρκείας. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι του Μπάνε η απόφαση αυτή. Απλά ο Μπάνε βγήκε τώρα να προστατέψει και τους συνεργάτες. Συγγνώμη, να σε πω κάτι. Αλλά αυτός είναι μπροστά, αυτό Χρήστος, ξέρουμε. Ο Χρήστος ο Καραμπέρης. Δεν υπήρχε αδερφός και φίλος. Δεν ήταν στο συμβούλιο. Δεν είχε πέρσει κάποια. Βγήκε, άκουσες κάτι εσύ. Το άκουσες πουθενά. Να πει ότι συμφωνώ με την απόφαση. Να κατηγορεί, να κάνει να. Όχι. Να βάλει κατά της ομάδας. Όχι, φίλε. Όχι. Ναι, είδες όμως τη διαφορά. Είναι διαφορά. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι. Πολύ πάω, πάρα πολύ. Έγινε αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Ζούμου σου, Παναγιώτη, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, αδερφέ. Μιανός από Μάνχαϊμ. Έλα, αγόρι μου, έλα, τι γίνεται. Καλά. Άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός θα σωθεί κι αυτά. Διάβασα σήμερα. Και τώρα το άνοιξα. Ναι, διάβασα σήμερα. Κάπου στο διαδίκτυο και είναι δημοσίευμα εφημερίδας, δεν θυμάμαι τώρα πια να σας πω την αλήθεια, νομίζω Live Sport, Live Score, ότι προαλήφεται μία, μάλλον όχι προαλήφεται, ότι μαγειρεύεται να πω, μία λύση για να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο 52, με το οποίο όταν ομάδα χρωστάει πέφτει. Αυτό που έγινε δηλαδή με τον... Γιατί έπεσε τότε. Γιατί δεν είναι Παναθηναϊκός. Μπορεί όμως να κάνει ένσταση. Τι να κάνει. Τι ένσταση τώρα. Τι ένσταση. Είδες η ώρα που ήρθε. Όλος ο κόσμος δεν το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα. Να δείτε ότι κάτι θα κάνουν για να τους σώσουν αυτούς. Θα βρουν τρόπο. Λοιπόν, εδώ τώρα σαν ΕΠΟ, η νέα ΕΠΟ δεν πρέπει να το επιτρέψει αυτό. Ο κύριος Γραμμένος θα είναι τεράστια αδικία.
και εις βάρος του Ηρακλή και εις βάρος όλων όσων πληρώνουν, όσοι πληρώνουν στην ώρα τους. Τα πράγματα αλλιώς να ρίχνουμε όλοι κανόνια, να παίρνουμε 13 παίκτες λίγες μέρες πριν βαρέσουμε κανόνι και φύγουμε από την ομάδα και να πληρώνουν τα κορόιδα, έτσι. Νομίζω. Είπες γιατί δεν θα έχει θεαματικότητα η Νόβα, έτσι. Έτσι είπε η Νόβα, δεν το είπα εγώ. Ναι, 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 το, ναι. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Ναι. Τώρα με τον Ατρόμητο π.χ. ας πούμε, με τον Πανιόνιο και με τον Αστέρα, δεν θα είναι ντέρμπι. Πώς, βέβαια θα είναι. Θα έχει θεαματικότητα αυτό που μας λέει τώρα. Θα έχει επειδή είναι ο ΠΑΟΚ όμως. Δηλαδή, άμα παίξει Ατρόμητος Πανιόνιος, σιγά ποιος θα ασχοληθεί. Τα νούμερα τα δίνουν οι λαοί, φίλε. Ο λαός. Αν κάνεις μια βόλτα στις καφετέριες, τώρα που ο ΠΑΟΚ έπαιζε και κλεισμένο που παίζαμε, ξοφλήσανε γραμμάτια, πληρώσανε σερβιτόρους, πληρώσαν το Δήμο, ρεύματα, νερά, ΟΤΕ, ίντερνετ. Πληρώσαν τα πάντα ο Κοσμάκης. Ναι, τα ίζει κόσμο, φίλε, ο ΠΑΟΚ. Κινεί όλη την πόλη, όλο το οικοδόμημα κινείται. Ζει πολλής κόσμος. Από αυτόν που πουλάει τα σπόρια, από την καντίνα μέχρι. Να σου πω τώρα, τα ξενοδοχεία. Από αυτόν που θα έρθει από μακριά να δει την ομάδα. Έχω ένα παράπονο, Κωστή. Να μου το πεις. Δεν έχουμε στο Μάνχαϊμ σύνδεσμο. Δεν έχετε σύνδεσμο, ε? Όχι. Και έχει αρκετούς Έλληνες στο Μάνχαϊμ. Και, ναι, και, ναι, πάω, ναι. Και πάω ξάκια έχει. Πολλά. Πολλά. Δηλαδή, στις καφετέρες που κάθομαι, όλοι, οι περισσότεροι πάω ξύδες είναι. Θα σου πω το εξής, τι θα κάνεις. Θα μπεις, είσαι στο Facebook. Ναι, είμαι στο Facebook. Ωραία. Θα ψάξεις και θα βρεις Χρήστος Άρρωστος ΠΑΟΚ, όπως το λέω, με ελληνικούς ναι. χαρακτήρες, μικρά γράμματα. Χρήστος ναι. Άρρωστος ΠΑΟΚ. Είναι ο Χρήστος Τσίκος, ο πρόεδρος του Ανόβερου, που είναι αδερφός, που μπορεί να σε συμβουλέψει γιατί είναι χρόνια έξω, δεν πήγε τώρα, και έχει στήσει έναν σύνδεσμο μαζί με τα παιδιά εκεί και είναι επικεφαλής, με πολλή δράση και φιλανθρωπική και χορούς και εκδρομές και όλα. Να σε συμβουλέψει τι θα κάνεις. Και σου λέω Μάνχαϊμ και όχι για κάποια άλλη χώρα, γιατί η νομοθεσία ισχύει, ό,τι ισχύει για το Ανόβερο, λογικά θα ισχύει και για το Μάνχαϊμ. Είναι σε διαφορετικά κρατήδια, έτσι. Ναι, ναι. Εσύ το Μάνχαϊμ είναι. Baden-Württemberg. Είναι Baden-Württemberg. Ωραία. Μίλα με τον Χρήστο, ακούει κιόλας ο Χρήστος τώρα. Έτσι, έλα σε επαφή να του πεις τι χρειάζεται να κάνω για να πάρω την άδεια, το καταστατικό. Γιατί η νομοθεσία είναι ιδιότροπη στη Γερμανία και θέλεις αρκετά πράγματα για να δικαιολογήσεις. Καταλαβαίνω. Δεν είναι άιντε, βρήκαμε ένα κιόσκι και βάζουμε μια σημαία. Θέλει πολλά πράγματα, έχει πολλή γραφειοκρατία. Έλα όμως σε επαφή με τον Χρήστο Τσίκο να σου πει ό,τι θέλεις, φίλε, ο Χρήστος. Καλώς, Κωστή. Εντάξει, καλώς. Φιλιά πολλά. Χαιρετήματα στο Μπασχάλι του Ποτολίδη. Έγινε, έγινε. Τα φιλιά, φιλιά στα παιδιά στο εξωτερικό. Τις προσεχείς εβδομάδες θα κάνω διαγωνισμούς μόνο για εσάς έξω. Θα κληρώσουμε και τάμπλετ και κινητά και φανέλες που θα είναι αποκλειστικά και μόνο μέσω Facebook για να μπορείτε εσείς να μπείτε στη διαδικασία. Το παράπονό σας το καταλαβαίνω. Κωστή μου, εμείς που ακούμε απ' έξω και είμαστε πιστοί, πότε θα το κάνουμε, το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε. Μπαίνετε εδώ μεταξύ και στο zoomusu.gr, ακούτε τις εκπομπές κάθε μέρα που δεν μπορείτε εκείνη την ώρα λόγω δουλειάς. Μπαίνουν οι εκπομπές ηχογραφημένες και όλα τα άλλα που θέλετε, τις ειδησούλες μας, τα πάντα εκεί στο site μας, ταπεινά και όμορφα. Κοντεύουμε το εξάμηνο, χωρίς φανφάρες, χωρίς κραυγές, έτσι. Με την βοήθεια, τη μεγάλη βοήθεια και της Χρύσας, που το λέω συνέχεια, η Χρύσα Ιάντζου που είναι όλη μέρα εκεί, και στον Κανάρη το Γιάννη που τροφοδοτεί, και στον Γιάννη το Μανουκίδη που το έσαι, και φυσικά και στον Μανώλη τον Ευστρατιάδη που μπύρι-μπύρι μου πιπίλιζε το μυαλό κάθε φορά. Πρέπει να το κάνεις. Ξέρω ότι είσαι δυσκύλιος και δυσκίνητος με το ίντερνετ. Κάνε το site. Δεν δικαιούται ο κόσμος δεν δικαιούσε να του στερείς την εκπομπή. Πρέπει να ανεβαίνει εκεί ηχογραφημένη. Μπύρι-μπύρι-μπύρι-μπύρι. Εντάξει, επειδή είναι αδερφός και με ξέρει, το κάναμε τελικά και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα αρχίσουμε να βάζουμε και κείμενα τώρα γιατί. Οκ. Okay. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Συγγνώμη. Έλα, καλώ τον Αποστόλη. Αδέρφια, εκτός από το μόνο ενωμένοι ναι. που πρέπει να είναι σημαία. Σημαία, Γκόραν, σημαία. Σημαία, μόνο ενωμένοι. Θα μου επιτρέπετε μέχρι να γίνει. Να σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Εγώ να λέω ότι φέτος, εάν φέτος ο ΠΑΟΚ σηκώσει το πρωτάθλημα, πάρει το πρωτάθλημα, ναι. τότε εγώ για ένα χρόνο δεν θα βγω να ξαναμιλήσω. Καλά ρε, τι τιμωρία είναι αυτή που βάζει τον εαυτό σου. Για να μην το πω διαφορετικά και φανεί άσχημα και κράζουνε και κάνουνε και τέτοια. Όχι, όχι, τι να μην ξαναβγείς. Άκουσε τι θα κάνουμε. Θα λες το εξής. Αν το πάρω...
αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ας το πάρω, ρε φίλε. Ας το πάρω. Αν το πάρω, θα βγαίνω και θα λέω στίχους από Μποφίλιου. Θα βγαίνεις κάθε μέρα και θα παγγέλεις ένα δίστιχο. Το δίστιχο το γράφεις όπως θες, γιατί υπάρχει μια μελαγχολία στα κομμάτια, να πούμε. Όπως μου είπαν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, φωνάρα η κοπέλα. Φωνάρα η κοπέλα, υποκλεινόμαστε, άσχετα που δεν είναι το ρεπερτόριό μου. Σε συναυλία εδώ στο θέατρο, μου λένε λοιπόν τα παιδιά που πήγαν, φίλοι, είπε, δεν πιστεύω να είναι κανένας χαρούμενος. Όχι, είμαστε μελαγχολικοί. Ναι, δεν πιστεύω να είναι κανένας ερωτευμένος. Όχι, είμαστε χωρισμένοι. Ναι, λέω, ρε παιδιά, αυτό είναι αντιζουμουσού, είναι η άλλη παράταση, η τελείως απέναντι της στεναχωρίας και της μελαγχολίας. Λοιπόν, όταν αφορά, αδέρφια, για το Παναθηναϊκό, επειδή σας έχω πει ότι ακούω κάτω λίγο τα ραδιοφωνάκια του στην Έρα Σπορ, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι όλοι αυτοί πληρωμένοι του συστήματος με την Έρα, βγαίνανε και λέγανε... Ας μην πούμε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι είναι πληρωμένοι και του συστήματος, γιατί είναι μηνύσιμο αυτό. Όχι, λέμε, ρε παιδί μου, ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ αυτό εννοώ, δεν επονώ κάτι άλλο. Κάποιοι από αυτούς, ναι. Πληρώνονται από το δημόσιο, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άλλο αυτό, ναι. Σε δημόσιο ΑΕΠ, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Όχι ότι χρηματίζονται, ότι πληρώνονται από το κράτος. Ναι. Σε καμία περίπτωση, Οκ. Προσπαθώ να μας προστατέψω όλους. Σωστό, ακριβώς. Καλά κάνεις, γιατί πολλά παρεξηγούνται από αυτά που λέμε. Πάρα και πολύ. Πρέπει να τα διευκρινίσουμε, να είναι ξεκάθαρα. Ακούνε λοιπόν, δε τα πάντα. Ακούνε τα πάντα. Και καλά κάνουν και τα ακούνε. Okay. Θα μου πεις, δεν τους καίγεται καρφάκι, ούτε υδρώνει τα αυτοί τους, αλλά πάνω περιπτώσεις τα ακούνε. Δεν πειράζει. Ας ακούνε ότι τα λέμε. Βγαίνανε και λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πέσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι, διότι τις οφειλές του τις έχει τις έχει κάνει σε δόσεις, και εφόσον πληρώνει τις δόσεις που έχει κάνει, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και τώρα λοιπόν προσπαθούν να αλλάξουν τον νόμο για να μην πέσει ο Παναθηναϊκός. Εμείς λοιπόν ως χωριό που είμαστε εδώ, οι Γαλάτες, οι μικροί Γαλάτες που δεν μπορούν να κάνουν κάτι και έχουν που και που έναν Αστερίξ και έναν Οβελίξ. Ναι. Λοιπόν, να καταλάβουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πέσει. Και δεν θα πέσει γιατί από εδώ οι εκπρόσωποι μας δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ναι. Για να μην πω κι άλλα και είναι μηνύσιμα. Ναι. Διαβάζω, επειδή το ψάξα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Live Sport, ΕΠΟ και Super League συμφώνησαν για την τροποποίηση του άρθρου 52 του κανονισμού και πλέον όποια ΠΑΕ αντιμετωπίζει πρόβλημα σαν αυτό του Παναθηναϊκού θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει απλά μειώσει το χρέος της και έχει διακανονίσει τις υπόλοιπες οφειλές της. Αυτό για τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο επόμενο πρωτάθλημα. Που έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, με τα 80 εκατομμύρια, με Φευγάτο τον Αλαφούζο, με τις προσφυγές Ασκάνε, άλλη μία έσκαση σήμερα του Τελάντερ, με τα χρέη σε αυτούς που τους φτιάξαν τον χόρτο, με το να διώχουν τους 700άριδες, τις γραμματείες και τους κυπουρούς. Δεν θα υπήρχε περίπτωση με το άρθρο όπως ήταν να μείνει στην κατηγορία. Βρίσκουν λοιπόν τρόπο εδώ, λέει η εφημερίδα, το τονίζω έτσι. Σου λέω, μέσω του ραδιοφώνου περάσανε το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διακανονισμό και εφόσον πληρώνει τις δόσεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ξέρουμε εμείς αυτό, μπορούμε να το αποδείξουμε. Ας το ψάξουν λοιπόν οι δικοί μας από εδώ πάνω. Μάλιστα. Και πρώτος που νομίζω ότι το ψάχνει είναι ο πρόεδρος μας. Νομίζω ότι το ψάχνει. Θέλω να πιστεύω ότι φυσικά. Μα φυσικά. Λοιπόν, και επίσης, αν λοιπόν γίνει, να ξέρουμε ότι θα το κάνουν αυτό, θα είμαστε σίγουροι, γιατί όπως είπα, κανένας δεν τους κυνηγάει ή δεν μπορεί να τους κυνηγήσει, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ναι. Εντάξει, αυτό. Και τον Αλαφούζο, ρε παιδιά, θα το κυνηγήσει κανείς για αυτά που έκανε. ερώτηση. Ρητορική, δεν απαντήσε. Ρητορική. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη. Ναι, αλλά... Εντάξει. Μόνο ενωμένοι, αδέρφια, μόνο αγόρι μου. Μόνο. Μόνο. Φιλιά. Και το ιματάκι μας όσοι μπορούμε. Μην ξεχνάμε και το ιματάκι μας. Θα τα πούμε από κοντά. 16 Δεκεμβρίου. Θα τα πούμε. Έτσι. Γεια σου Γκόραν. Γεια σου Αποστόλη. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι
θα έχουμε σήμερα κλήρωση στις 10. Δίνουμε μια σακουλάρα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος, Κοτονοστιμιάς Άγγελος, στην Ανδρέα Παπαδρέου 125, στη Νεάπολη. Είναι συνεργάτες με το φίλο μας τον Κροπολείο Μιχάλη που λέγαμε πριν. Δεν είναι ότι σήμερα δίνουμε τον ένα και αύριο τον αντίπαλο, συνεργάζονται τα παιδιά, έτσι. Και αν υπάρχει κάποιος άλλος κρεοπόλης ο οποίος θέλει να δώσει κρέατα άλλες μέρες, έτσι, εδώ είμαστε. Να διευκολύνουμε τις ζωές των ανθρώπων και με τραπέζια όπως η Λαδόκολα και με δωράκια και τα πάντα όλα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Φυσικά και άκουσα χθες όλη την κουβέντα στο Ζαγόρα, στο Γιώργο το Ζαγόρα από τον Κωνσταντίνο Πανάκα. Με πολύ προσοχή διάβασα και την ανακοίνωση του Μπάνε, όλα αυτά που μου λες. Χρήστο μου, χαίρομαι που συμφωνείς. Δεν είναι κακό όμως και να διαφωνήσουμε. Δηλαδή δεν λέω πράγματα που θέλω να συμφωνώ μαζί σας. Λέω αυτά όπως τα σκέφτομαι. Άλλες φορές συμφωνήσουμε, άλλες φορές θα διαφωνήσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δαβανόπουλος, μηχανές, σκούτερ, παπάκια, μοναστηρίου 102, νούμερο 1, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλα όσα θέλετε που είναι συνώνυμα και αξεσουάρ με τη μηχανή, από κράνη, από μπουφάν, από αυτά, τα πάντα όλα. Για τις μηχανές σας, ο Δαβανό και με εξαιρετικές τιμές, κάντε τη βόλτα σας στη Μοναστηρίου 102. Δαβανόπουλος νούμερο 1, πρώτος εδώ και χρόνια στη μοτοσυκλέτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Γιώργο Κόρο! Έλα ρε Γιώργο Κόρο, αθάνατε! Εδώ είμαστε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα παιδιά στο εξωτερικό. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σε κάθε άκρη της γης όπου βρίσκεται, ακροατής όπου βρίσκεται, Έλληνας, παοξής, ζουμουσάκι, εδώ είμαστε και όχι μόνο παοξής. Είπαμε. Μας ακούνε και άλλοι. Μας ακούνε και άλλοι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Να δώσουμε στην αγάπη, αγαπημένη ακροάτρια με τις μαντινάδες της, με τα ωραία της τα στιχάκια. Λέει, άλλοι θωρούνε τον κρεμό. Μάλλον άλλοι θωρούν τον κρεμό και τον επιάνει ζάλι. Κι άλλοι στην άκρη του γκρεμού χορεύουν πεντοζάλι. Η Ένωση Φακιανών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια χορεσπερίδα της το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στο κέντρο Νύμφες, στην περιοχή Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. Μπείτε και δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Γεια σου, αγάπη! Μας στέλνει κάθε μέρα ωραίες μαντινάδες ο Κορίτσαρος. Εδώ είμαστε, ανοίγουμε γραμμές να μιλήσετε κι εσείς. 2310-287-888. Επαναλαμβάνουμε ότι κληρώνουμε σε λίγο, σε ένα τέταρτο, μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο και τις κοτονοστιμιές Άγγελος Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη 611-424. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ναι, παρακαλώ! Γεια σας! Γεια σου Κωστικά. Καλώς το ναι, καλώς το ναι. Γεια σου ρε Ανδρέα. Καλά είσαι. Να θυμίσω καλά ότι είσαι. Στο Γίνε Ζουμουσού αρθρογράφος, εκεί όπου έχεις γράψει υπέροχα πράγματα, μπαίνετε και γράφετε την άποψή σας. Να τα ανεβάσουμε και να τα διαβάσουμε κιόλας και στον αέρα. Έτσι, θα κάνουμε και στήλη σε κάποια στιγμή. Να φυσικά, πούμε. Οπωσδήποτε. Όποτε θέλεις. Με αυτά που έχεις γράψει, φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μονόδρομος. Από μόνο σου το κέρδισες. Τι να σου πω. Στοιχήθηκα. Για πες λοιπόν. Είδα και κάπου αλλού, νομίζω, είδα και σε κάποιο άλλο site είχες γράψει ένα ωραίο άρθρο. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου. Τέλος πάντων, για πες. Θα το πούμε αυτό, θα το κανονίσουμε αυτό. Ωραία, ωραία. Σε ακούω λοιπόν, Ανδρέα. Τίποτα, φίλε. Εντάξει. Δεν είναι 2 εβδομάδες τώρα, έχουμε λιμνάσει να πούμε. Δεν κάνουμε τίποτα να πούμε. Χωρίς πρωτάθλημα. Περιμένουμε, καθόμαστε και βλέπουμε τα σύννεφα να πηγαίνουν. Απολαμβάνουμε το φθινόπωρο. Δεν παίζουμε μπάλα. Απολαμβάνουμε το φθινόπωρο. Έχουμε γίνει να πούμε χωρίς μπάλα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ας ελπίσουμε με την έναρξη. Δευτέρα είναι το μάτς παρεπιπτόντος, στις 7.30. Δευτέρα 7.30. Αν δεν κάνω λάθος, με τον Καντουρί πάλι στην 11, γιατί ο Πέλκας έχει επιλεγεί να εκτίσει την ποινή. Ο Μπίσεσβαρ έχει την κόκκινη από το μάτς με την ΑΕΚ. Λέγεται ότι θα βάλει στο σχήμα και Μακ και Κάνιας, ο οποίος είναι. Έχουμε βάθος τώρα. Έχουμε φίλε, το θέμα είναι να βρεθεί η χημεία, να υπάρξουν αυτοματισμοί για να δούμε μπάλα. Πάει αλλού η δουλειά. Βασικά είμαι λίγο στεναχωρημένος από χθες με όλα αυτά που γίνανε εκείνα, τα κοινωνικά δηλαδή. Μα με αυτά ξεκινήσαμε σήμερα. Εντάξει, τα κοινωνικά. Πνίγονται άνθρωποι, φίλε. Και μια είδηση έτσι να βγει από την εκπομπή, λοιπόν. Ναι. Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος. Και όλες οι υπηρεσίες έχουν διαταχθεί να κυματίζουν με σύσθεση σήμερα. Το είπα στην αρχή, τρίμερο. Έτσι. Εθνικό πένθος, ναι, το είπαμε το που ξεκινήσαμε. Λοιπόν. Τι να πεις, οι άνθρωποι έρχονται πίσω, δεν έρχονται, φίλε. Τίποτα, αυτό τώρα είναι. Εδώ
εμείς είμαστε σε άλλο. Τέλος πάντων, να έχουμε την υγεία μας, να προσέχουμε αυτές τις μέρες εδώ που ο καιρός είναι, γιατί πρέπει να προσέχουμε και εμείς, μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Έτσι. Φυσικά. Παράδειγμα, ένα μικρό παραδειγματάκι. Όταν φυσάει... Έχουμε και κοινωνική και κοινωνική εκπομπή. Εννοείται, ρε φίλε. Όταν φυσάει τόσο δυνατά. Που δεν είναι παοξίδες, αλλά θα γίνουν. Καλά, έτσι κι αλλιώς. 100%. Απλά ένα μικρό παράδειγμα. Λοιπόν. Τι μπορείτε να κάνετε. Φυσάει τόσο δυνατά. Μην περπατάτε έξω από τον μπαλκόνι. Περπατήστε από κάτω από τον μπαλκόνι. Μια γλάστρα, μια κεραία, ένα σίδερο από αυτά που μαζεύουν τις τέντες. Οτιδήποτε μπορεί. Οτιδήποτε μπορεί να σας βρει στο κεφάλι. Έτσι. Έχουν πέσει έμαθα. Εκτός κι αν είναι ειδική τέντα από την Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, που είναι, φίλε, βιδώνει πάνω και δεν ξεκολλάει με τίποτα, έτσι. Έτσι. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Αυτό στους ακροατές εδώ, τους φίλους, όλους που αγαπάνε την εκπομπή, αγαπάνε και εσένα και τους αγαπάμε, είναι αφίδρομη αυτή η αγάπη. Αυτό είναι. Στην οικογένεια, δάκρυσα τις προάλλες, δάκρυσα. Σου λέω ειλικρινά, στο site εκεί, στο Facebook που πήγε ο άλλος και. Και κάτι ζητήσαν ένα για το συντριβανίσιο που θέλει να πάει. Για τον Παύλο. Το είπαμε. Πώς δεν το είπα, φίλε, έγινε. Δεν το είχα ακούσει. Τι να σου πω. Ήρθε και από εδώ ο άνθρωπος και ευχαρίστησε. Τέτοια αλληλεγγύη που λείπει από την οικογένεια, λείπει από την κοινωνία αυτό το πράγμα. Αυτό θέλουμε εμείς, σαν εκπομπή αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάμε. Λοιπόν, ευτυχώς, σε συγχαίρω Κώστα, πέρα από ότι σε γνωρίζω προσωπικά, σε συγχαίρω και σαν άνθρωπος και συγχαίρω και όλους τους ακροατές. Δείχνει το επίπεδο των ακροατών. Τα συγχαρητήρια, αδερφέ, πηγαίνουν σε εσάς εκεί πέρα. Μπράβο σε όλους. Εμείς απλά έχουμε το μέσο. Είμαι γενικά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Αυτό είναι ζουμουσού, αδερφέ μου. Τέτοια πράγματα μου δίνουν ελπίδα. Τέτοια πράγματα μου δίνουν ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ και στους ακροατές. Γεια σου, Ανδρέα μου. Φιλιά. Τα συγχαρητήρια πηγαίνουν σας εκεί πέρα έξω. Που έρχεστε σε αιμοδοσίες, που τρέχετε να βοηθήσετε το ένα στον άλλο, να μαζέψουμε ρούχα, να μαζέψουμε τρόφιμα, να μαζέψουμε φάρμακα, παιχνίδια για τροφοτροφείο την άλλη φορά. Γενικά, εμείς απλά είμαστε το μέσο. Εμείς απλά έχουμε το μικρόφωνο και πρέπει να κινήσουμε, να βάλουμε λίγο στο φυτίλι, να βάλουμε τσακ! Να ανάψουμε τον αναπτήρα για να γίνει όλο αυτό το πράγμα μια έκρηξη ανθρωπιάς που είναι όμως η δική σας. Αν εγώ το λέω μόνο και δεν έρθει κανένα στην αιμοδοσία, δεν φέρει κανένα ρούχο, τότε είναι δώρο άδωρο. Δεν πάω να το λέω. Έτσι. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Γεια σου ρε αγάπη. Σε κατάλαβα. Μέρα που δεν σου μίλησα, δεν τη λογιάζω μέρα. Αυτό είναι. Αυτά τέτοια λες και με κάνεις κομμάτια, δηλαδή πες μου τέτοια και με κάνεις κομμάτια. Έτσι άκουμε εκπομπή και καλημέρα να μας πεις, κακοφαίνεται μας. Όταν πεθάνω βάλτε μου το τσινιτό στο μνήμα. Μου μην το βάλετε βαθιά γιατί δεν θα έχω σήμα. Ετσά. Παραμυθένια ομορφιά έχει στο πρόσωπό σου, το 8ο θαύμα βρίσκεται σε ένα χαμόγελο. Όχι ρε αγάπη. Αλήθειες λες βέβαια, αλλά τι να πω. Κοκκινήσαμε αγάπη, κοκκινήσαμε. Τα ψυχικά χαρίσματα και η καλή καρδιά σου δίνουν χρώμα και ζωή σε αυτούς που είναι κοντά σου. Τέλεια. Τέλεια τα λες. Πες για το χορό τώρα, πες να ακουστεί, γιατί έχουμε χορό. Για πες. Με το καλό. Να απαντήξουμε, να συναντηθούμε στις 18 του Νοέμβρη στο κέντρο Νύμφες, στην περιοχή Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Τώρα, αυτό που έρχεται δηλαδή είναι αυτό. Ναι, έτσι, είναι η Πέμπτη σήμερα. Στις Φακιανών Βορείου Ελλάδας. Προσκαλούμε όλους τους φίλους της κριτικής παράδοσης να συναντηθούμε όλοι εκεί και να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Θέλω να σου πω, κάθε φορά που βγαίνεις έρχονται 20 μηνύματα, τι φωνή είναι αυτή, πώς είναι αυτό το κορίτσι, ξέρεις, την ξέρεις, πώς είναι και τέτοια. Έχεις θαυμαστές, έχεις fan club. Να το γνωρίζεις. Είμαι και στην προηγούμενη ομοδοσία, στην Τούμπα, μαζί με τη Σοφία και την Τούλα. Α, πουλάκι μου, τώρα σε θυμήθηκα. Εγώ σε θυμήθηκα. Είναι και στην τώρα που θα κάνω. Να σε, κοριτσάρα μου, να σε. Να σε. Να σε πάντα γερή, να φτιάξεις τέτοια ωραία στιχάκια και να μας τα λες. Γεια σου, γεια σου, κορίτσι μου. Με το καλό, όλοι να συναντηθούμε εκεί πέρα. Έτσι. Θα τα πούμε. Σε φιλώ. Γεια σου αγάπη! Γεια σου αγάπη! Γεια σε, χαιρετάω κουτουλούς! Άντε, πάμε παρακάτω! Ναι! Έλα το παπάρι με κάτι γυναίκα, αυτό είναι! Σε σένα αλλά και ο κλήρος! Ξέρεις, αυτό σου βγαίνει μετά, δεν πάει να το καλύτερο παιδί, αλλά... Λοιπόν, φιλαράκι, καλημέρα. Θα σε πείραζε σήμερα, Κώστα Καραγιάννη, να λεπτύνεις λίγο τη φωνή σου. Μισό λεπτό, μην με κόβεις. Άκου. Το ζάχαρο που σε έχει βρει, δεν λέει να σε αφήσει, να μειώνεται ο Ολυμπιακός και ολόκληρη η φύση. Αγόρι μου!
ένα σουτιέν επάνω στα βυζά σου για να θωρώ κάθε στιγμή τους τύπους της καρδιά σου. Και έχω και τριχούλες. Δεν πειράζει αδερφέ, θα τσαρώσει με, εγώ να τα χτενίζω. Αδικία φίλε, μετά από βραχνιά αισθαντική γυναικεία φωνή. Όποιος και να βγει, να βγει, φίλε, ποιος θέλω, να βγει ο Γκαρσία, θα το πούμε Παύλο, μπορείς λίγο κάποια άλλη στιγμή. Να πάρει λίγο αργότερα. Πάρε λίγο μετά ρε φίλε. Καλά ρε Κωστάκη, το κατάλαβα το προνοούμενο. Εντάξει ρε αδερφέ, οκ. Για πες Κωστάκη μου, κινείται τίποτα στην πιάτσα ή... Τι άλλο να πεις φίλε, μαντινάδα και με ιατρικούς όρους μέσα, με ζάχαρα και τέτοια. Όλα ρε φίλε, όλα, και για τη φύση και το τίποτα. Τα πάντα φίλε, έχεις κάνει τρίπτυχο, είναι τριεθνές. Έστω να πάνε. Αγόρι μου. Αυτά λοιπόν για το ποδόσφαιρο. Αυτά για την παουκάρα μας. Έτσι που λες. Και επειδή κάποια στιγμή να πούμε και κάτι σοβαρό. Ναι. Θα ήθελα ειλικρινά όλη αυτή η εσωστρέφεια που έχουμε σαν παουξίδες να μπορούσαμε να τη βγάλουμε και να φωνάζουμε όλοι και να λέμε πρέπει να τηρηθούν οι νόμοι. Να πέσει ο Ολυμπιακός, να πέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν πρέπει. Φυσικά. Έτσι, φυσικά, φυσικά. Εμείς καθόμαστε, ασχολούμαστε άμα τι έγινε με τον κάθε Πανάγκα ή τον κάθε τέτοιο ή γιατί ο Λουτσέσκου δεν έκανε αλλιώς και τρογόμαστε. Συνέχεια έτσι είμαστε. Εντάξει. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Ναι, γι' αυτό δεν διαλυόμαστε κιόλας, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Γιατί δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Ακριβώς. Άρα με τα λατώματά μας, με τα χαρακτηριστικά μας, βλέπεις όλα βγαίνουν. Φόρα, μπαλκόνι. Φίλε, δεν μπορούμε, σκοτωθήκαν ο Βράνιες με το Χιμένεθ, έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Μισή μερούλα, παπαπαπαπαπ. Αντρίκια λέει. Με το Βράνιες, εντάξει, αλλά σαν παοξίδες. Όχι μόνο και φυσικά σαν διοίκηση κόσμος, τα πάντα έτσι. Ειδικά και ο κόσμος να πιέσει. Όχι, ρε φίλε, γιατί να χαριστούν στον Παναθηναϊκό τα λεφτά, γιατί να την γλιτώσει. Φυσικά. Εμείς δηλαδή που γιατί πουλήσαμε ό,τι είχαμε και μείναμε εκτός Ευρώπης. Ακριβώς. Ο Ηρακλής γιατί έπεσε, όχι, γιατί φίλε. Ή είμαστε κατά του κατεστημένου ή δεν είμαστε. Ακριβώς. Δεν το κατάλαβα. Άσχετα τι κόντρα έχουμε μεταξύ. Άλλο αυτό. Μην μπερδεύεστε. Το είπα πολλές φορές. Είναι έτερο νεκάτερο. Άσχετο αυτό. Έτσι. Είμαστε κατά του κατεστημένου. Είμαστε. Γίνεται μπινιά σε συγκεκριμένους και σε άλλους γίνεται. Οι εξής γιατί δεν μιλάνε. Αυτοί δεν πέσανε. Γιατί τους χαρίστηκαν κι αυτούς. Τι να μιλήσουν. Ρε εσύ, πέσανε στην κάμα όμως αυτοί για να σβήσουν τα χρέη. Κάτι ναι, αλλά τώρα περιμένουν τα, περιμένουν τα μοίρια, αυτά που δεν δόθηκαν για να μπαζωθούν, φίλε, μερικά ρέματα. Αυτά που δεν δόθηκαν για να γίνουν έργα. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Φίλε, έργα. Έπρεπε να δοθούν και για τα τέτοια, και για τα ρέματα αυτά που λες, γιατί αυτό είναι του κράτους. Αλλά έπρεπε όντως για μένα και το κράτος να βοηθήσει όλες εμάς να κάνουν γήπεδα, όχι μόνο την ΑΕΚ. Ή όλους ή κανέναν, αδερφέ. Ή όλους ή κανέναν. Δεν έχει εδώ επιλεκτικά. Αυτό. Έξι. Όχι επιλεκτικά. Ευχαριστούν τώρα στον Παναθηναϊκό. Να έχει την γλιτώσει ο Βάζελος. Θα έρθει μετά να πούμε, θα μας κάνει καμιά νίκη και θα καλά καθούμε και θα κερδίσει κάτι. Θα σμπροχτεί να μείνω, ναι, εγώ εκτός Champions League. Να βάλει αυτό τα λεφτά στην τσέπη, να αποκλειστεί νωρίς, να τα βάλει ο χοντρός μετά. Όχι, ρε, market pool. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι για τη Β, για τη Γ να πάνε στη Γ, ρε. Κάτω. Άσε μας τώρα καημένα, αν ήμασταν μέσα μας σκεφτόντουσαν. Τι να σκεφτούν ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Έπαιξε η Χαλκιδόνα αντί... Κλαίγαμε τη μέρα που έφυγε ο Βιερίνια, το θυμάσαι. Τη μέρα που έφυγε ο Βιερίνια και κλαίγαμε. Όταν μείναμε εκτός Ευρώπης για να παίξει η γειτονιά της Αθήνας, η Χαλκιδόνα. Τι να λέμε τώρα, άστο ρε φίλε. Φιλιά Καράγιαν. Δεν έχει να κάνω καμία κλήρωση, τίποτα να πω, κανένα νομεράκι. Νομίζω είναι ένας ακόμα περιμένει. Γι' αυτό το σκοπό. Μετά τη δικιά μου φορή, ποιος θα βγει, φίλε. Φιλιά. 100 γυναίκες ρωτάνε πώς είναι ο Καραγιάννης, να ξέρεις. Πάμε τελευταία γραμμή, κυρίες και κύριοι, και καθοριστική θα την χαρακτήριζα, γιατί θα βγάλει τα κρεατάκια από τον Άγγελο. Ναι. Καλημέρα σας. Με φώναξε κανείς. Άγγελο, όχι εσύ, Άγγελε. Εδώ το κρεοπωλείο, Άγγελος. Καλημέρα σας. Άκουσα τη φωνή μου. Έλα, αγόρι μου. Αξιέπαινος ο αγώνας του Άγγελου για την εκστρατεία που κάνει για τη δωρεά οργάνων. Όπως κάθε μέρα θα λέμε. Ακουστεί. Έλα αγόρι μου, σε ακούω, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Το σεβασμό μου και την υπόλοιψή μου, είμαι ο Κωνσταντίνος από την Τούμπα. Γεια σου Τουμπιώτη, έλα αγόρι μου, σε κατάλαβα. Έλα αδερφέ μου, έλα. Τα χαιρετίσματά μου σε όλες τις παοξίδικες συνειδήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Τι ωραίος. Και σε όλους τους ακροατές σου, τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, να είμαστε όλοι δυνατοί και αλληλέγγυοι στο διπλανό μας. Έτσι. Έτσι. Μιλάς υπέροχα.
και να έχουμε αγάπη για τον συνάνθρωπο και την ομάδα μας. Δύο κουβέντες θέλω να πω με την ιδιότητα του πολύ παλιού συνδεσμίτη. Mm-hmm. Από το 1976. Πέντε ήμουν. Το θέμα Πανάκα και ΚΑΕΠΑΟΚ πήρε μεγάλη διάσταση, άνευ λόγου και αιτίας. Το πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε το ξέρουν καλά και τα δύο μέρη. Ναι. Και ενδεχομένως θεωρώ ότι δεν είναι προϊόν για να το γυροφέρνουμε στα ραδιόφωνα και στα δημοσιογραφικά μπλοκ. Ναι. Πλην όμως είναι πήρε τις διαστάσεις και δεν γίνεται να διαφορήσουμε. Ναι. Θα έπρεπε να ήταν, έπαψε να είναι θέμα εσωτερικό. Και οικογενειακό, ναι. Και πρέπει με νουθεσία τα δύο μέρη να κάτσουν 2-3 μέρες να ερεμήσουν, ναι. Και να τα βρούνε μεταξύ τους, ναι. Ενδοοικογενειακά. Έτσι Κωνσταντίνε μου έπρεπε να ήταν και έπρεπε να γίνει. Δεν έγινε όμως. Ναι. Θέλω να συστήσω και σε αυτούς και σε αυτούς που καπηλεύονται αυτή την ιστορία σεβασμό, αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά είναι που λείπουν και από το οπαδικό και από το κοινωνικό γίγνεσθε. Το καπηλεύονται εννοείς για να κάνουν μπάχαλο τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοείς, γιατί το να βγάλει κάποιος από αυτήν την ιστορία χρήματα δεν γίνεται. Φαντάζομαι αυτό εννοείς, ότι χαίρονται, χοροπηδούν πάνω από τα προβλήματά μας. Γίνεται να βγάλουν ακροαματικότητες όμως, ναι. Το ξέρεις καλά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ ψάχνουν όταν δεν υπάρχει θέμα να δημιουργήσουν. Δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και ηθική, είναι και δεοντολογική. Σωστό. 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 Έτσι είναι. Πολύ να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Α, πριν φύγεις, Κωνσταντίνε, δώσουμε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 41. Να δώσω τα κρεατάκια. Το 39. Το 39. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Είπαμε, έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά, να μην πάρετε τις διαστάσεις. Δεν είναι ασήμαντο το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς κοιτάξαμε να το σχολιάσουμε όπως πρέπει. Τώρα, άνθρωποι που χαίρονται και επιχαίρονται και χοροπηδούν πάνω από τα προβλήματα όταν είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, τους ξέρετε, δημιουργούν θέματα όταν δεν υπάρχουν. Πολλό μάλλον δε όταν υπάρχει θέμα. Εντάξει, okay, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει και τα ξέρετε. Τα έχουμε πει και τα ξέρετε. Λοιπόν, πάω να δώσω τον τυχερό της σημερινής μέρας. Τα κρέατα από το Κροπολείο Άγγελος και τις κοτονοστιμιές στην Ανδρέα Παπαδρέου 10-125 στην Νεάπολη. Λοιπόν, για να δω. Κερδίζει ο Ηλίας Ντόκος. Καλημέρα, Κωστή. Βάλαμε για κρέας μετά από δύο μέρες. Πάει περίπατο το ποιος φταίει για τα θέματα των 15 νεκρών. 869 το νούμερό σου. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε για διασκέδαση του καθημερινού αντιψυχοπλακωτισμού. Ζούμου σου λέμε, να σε καλά. Καλημέρα από το Ακαπούλκο της Πιερίας, η Σκοτίνα σε χαιρετά. Ο Καρπενής ο Θανάσης, καλημέρα Κωστή, αν κερδίσω να πάω να τα δώσω σε αυτόν με το καγέν που πεινάει. Λέει ο Θανάσης, σωστά, η Ειρήνη Νικολαίδου, ο Αλέξανδρος ο Παμπόρης. Καλημέρα Φροδίτη, γεια σου Λατανίδη Μάκη, γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για την ωραία καθημερινή παρέα. Σε τιμά που θίγεις τα θέματα, εννοείται. Αυτά πρέπει να τα θίξουμε. Δεν γίνεται να προσπερνάμε. Νεκρούς είχαμε. Γεια σου Νίκη Λαβρεντιάδου, καλημέρα Κωστή, ειλικρινά για την εκπομπή σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την τραγωδία. Λοιπόν, και διάφορα άλλα που δεν προλαβαίνω, πρέπει να φύγω. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 705-750, εκπληκτικές γεύσεις. Ήταν η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Αυτή είναι η αυθεντική οικογένεια, ο μπαμπάς Γιώργος με τα ποντιακά του, έτσι και ο γιος Γιάννης, μια οικογένεια που είναι χρόνια 35 στον αριθμό. Στην Τέντα και στην Πέργολα και τώρα και στην Αντινεμική Ζελατίνα φυσικά. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα, θα δώσουμε μία Αντινεμική Ζελατίνα ακριβή για τουλάχιστον 4 μέτρα μπαλκόνι. Θα κερδίσετε ένα δωμάτιο, θα κερδίσετε σε θερμοκρασία. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Μεγάλη υπόθεση. Έτσι, βλέπετε τώρα με τον καιρό να κρυώνει. Και βέβαια, καλό και για τις γρίπες και για ζάχαρο και για πίεση, χοληστερίνη και παλινδρόμηση και αποτοξίνωση. Παίρνετε τηλέφωνο στο 23 12 200 500, κορυφαία στο είδος της, πόσιμη καλόι, σε πολλές γεύσεις και βέβαια γνωρίζετε ότι θα έρθει στο σπίτι σας χωρίς καμιά επιβάρηση. 23 12 200 500, 44,90 τα 2 λίτρα φυσικής και 20 ευρώ δώρα, 59,90 από 100 ευρώ που είναι η τιμή της, τα 3 λίτρα φυσικής αλόης
Πραγματικά ευεργετική η φύση για τον οργανισμό. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Ευχαριστώ στον Τρίδα Σκαλάτσι που ήταν πίσω από τον Κονσολάτσι. Bye, bye, bye. Ζουμου σου λέμε.